Και τώρα, τρίτο ημίχρονο. Κώστας Πετρωτός και Βασίλης Βλαχόπουλος παίζουν μπάλα με την επικαιρότητα. Αποκαλύψεις, καυτές ειδήσεις, παρασκήνιο, αναλύσεις και οι συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών. Τρίτο ημίχρονο. Η εκπομπή που σε βάζει στο παιχνίδι. Καλησπέρα σε όλους. 12 λεπτά μετά τις 4 είστε συντονισμένοι στο Μετρόπολη, στους 95 και 5, εκπομπή τρίτο ημίχρονο. Μόλις έχει αρχίσει με Βασίλη Βλαχόπουλο, Τάνια Δήμου και ως συντονίστρια και αρχισυντάκτρια και διευθύντρια της εκπομπής. Θανάση Πολίτη στην ηχοληψία. Πίσω στο κοντρόλ ποιος είναι, δεν είδα. Ο Εμίλιος. Εμίλιος Γαβριλίδης αδειμονεί για τα παιχνίδια. Όχι, έχει άγχος. Παίζει Πανσεραϊκός, Παναθηναϊκός. Είναι δύο μεγάλες του αγάπες. Ποιος, Παναθηναϊκός. Ποιον είσαι, Εμίλιο. Παναθηναϊκό είναι. Ποιον είσαι, Παναθηναϊκό ή Πανσεραϊκό. Παναθηναϊκό είναι, με ρώτας. Παναθηναϊκό είσαι. Ναι. Άντερ 4,5 λέει. Άκουστε, λέει. Διπλωματική απάντηση. Λοιπόν, Εμίλιος Γαβριλίδης στο production. Κυρία Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματική υποστήριξη. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 6 με πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Αλλά επειδή η δισιογραφία τρέχει και ένα από τα βασικά θέματα της εκπομπής είναι οι υπογραφές των Λουτσέσκου και των συνεργατών του στο νέο συμβόλαιό τους με τον ΠΑΟΚ. Πριν από λίγο έφτασε στα γραφεία της Τούμπας ο Ρουμάνος τεχνικός. Εκείνη ο Χάρης Εμμανουηλίδης για λογαριασμό του ομίλου Μετρομίδια και για το Μετρόπολης και για το Μέτρο.gr και για την εφημερίδα βέβαια. Και πάμε να συνδεθούμε με τον Χάρη να μας δώσει λίγο ρεπορτάζ, να πάρουμε λίγο εικόνα από το τι συμβαίνει αυτή την ώρα σε Τούμπα. Έλα, Χάρη. Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα Στένια και στο Βασίλη. Νομίζω ότι ο Ρασβάν περίμενε να ακούσει στο αυτοκίνητο πρώτα το σήμα έναρξη της εκπομπής και μετά να φτάσει στα γραφεία. Το είχαμε κανονίσει, Χάρη. Το είχαμε κανονίσει, Χάρη. Εδώ ο Κωστής έκανε όλη την προεργασία να βγει στην ενημερωτική εκπομπή. Νομίζω ότι είχε βάλει μέχρι και παραπάνω κίνηση στο flyover επίτηδες ίσα για να αργοπορήσει λίγο παραπάνω τον Ρασβάν Λουτσέσκου, ο οποίος έφτασε 4 η ώρα και χαριτολογώντας όταν μετά από μια ώρα καθυστέρησης έφτασε, είπε ότι το έκανα επίτηδες, λέει, γιατί δεν ήθελα να κάνω αυτό που μου είχε πει ο Κυριάκος, δηλαδή να φτάσει την προκαθορισμένη ώρα που είχε οριστεί στις 3, όπως είχαμε ενημερώσει. Μπας και τους μπερδέψει, έτσι. Μπας και μπερδέψει τους δημοσιογράφους και δεν περίμεναν. Υπήρχε περίπτωση να μην περιμένουν. Ναι, οπότε ο ίδιος το έκανε το χιούμορ συνοδευόμενος από τους αντέζιδες του Καρίδα και Φούγια. Το Δημήτρη τον Καρίδα και τον Γιώργο τον Φούγια, ναι. Οι οποίοι φαίνονται ακριβώς, ναι. Και στη φωτογραφία που μας έστειλες και έχουμε ήδη ανεβάσει την ανάρτηση της εκπομπής. Μπορεί να δει κανείς. Μπορεί να δει και ο κόσμος και ακριβώς στο μέτρο.gr και στην ανάρτηση την οποία έχετε κάνει το σχετικό απόσπασμα. Mm-hmm. Και είναι και πολύ χαρούμενος ο Λουτσέσκου, έτσι χαμογελάει. Είναι ξεκάθαρη η ικανοποίησή του, ας πούμε, για τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται η σχέση του με τον ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν φοράει σκούφο. Χάρη, φεσκοκουρεμένο τον βλέπω. Έτσι, με το φουλαράκι του είναι σικ. Ναι, είναι σικ. Το φουλάρι, αυτό νομίζω το φουλάρι, αν δεν κάνω λάθος, είναι ένα επίσης από τα σημεία έτσι, που μπορεί να είναι τα αγαπημένα του Ρασβάν Λουτσέσκου. Το συγκεκριμένο και ο ίδιος ήταν και πάρα πολύ χαρούμενος κιόλας, όπως είπες και εσύ Κώστα, με διάθεση για χιούμορ, αυτό που είπαμε και με το παιχνίδισμα που έκανε για τη μία ώρα καθυστέρησης. Νομίζω ότι δεν θα διαρκέσει, δηλαδή μέσα στο πρώτο μισάωρο της εκπομπής νομίζω ότι θα μπορέσουμε να έχουμε και την αναχώρηση του ίδιου. Οι συνεργάτες του έχουν έρθει, έχουν φτάσει. Αυτό ήθελα να πω τώρα, ότι ενώ υπάρχει και το υπόλοιπο team των 7 συνένα συνεργατών, τον οποίο έχει στο team του Ρασβάν Λουτσέσκου, όπως είπες και εσύ χθες, με τα συμβόλαιά τους, δεν έχουν φτάσει. Λογικά το σύμφωνο σήμερα αφορούσε μόνο τον Ρασβάν Λουτσέσκου και οι συνεργάτες του κατά σειρά θα περνάνε να υπογράφουν και αυτοί τα συμβόλαιά τους και τις ανανεώσεις τους για τα επόμενα 3 χρόνια με αυξημένες απολαβές από το 1,8 περίπου στα 2 εκατομμύρια
ευρώ για όλο το προπονητικό team και το ρουμάν τεχνικό. Ναι, με αρκετά μπόνους επίτευξη στόχων, με μια ρήτρα η οποία, όπως είπαμε και χθες, είναι διαφορετική σε περίπτωση που θελήσει η ομάδα από την Ευρώπη να εξαγοράσει τα δικαιώματα του Λουτσέσκου και να σπάσει το συμβόλαιό του με τον ΠΑΟΚ, και διαφορετική σε περίπτωση που έρθει αραβικός σύλλογος για τον Λουτσέσκου. Και η αλήθεια είναι ότι αυτή η διαφοροποίηση προέκυψε γιατί το περασμένο καλοκαίρι υπήρξε έντονο ενδιαφέρον από αραβικούς συλλόγους για τον προπονητή του ΠΑΟΚ. Θυμίζω, ο Λουτσέσκου έχει περάσει από την Αλχιλάλ, έχει κατακτήσει το ασιατικό Champions League, έχει πολύ καλό όνομα εκεί και είναι λογικό πάντα να είναι ένα όνομα που απασχολεί συλλόγους με πάρα πολλά χρήματα όπως είναι η αραβική. 100%. Οπότε νομίζω ότι σε αυτό περικλείεται και η δική του ανανέωση, και νομίζω ότι θα ήταν και λίγο δύσκολο 8 άνθρωποι να υπογράφουν μαζί συμβόλαιο, οπότε νομίζω ότι υπάρχει και μια λογική στο μεμονωμένο του πράγματος και όσο έχει να κάνει και με τον Ρασβάν Λουτσέσκου, ίσως ότι έχει να κάνει και με, και με το υπόλοιπο προπονητικό team του Ρουμάνου τεχνικού. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή γίνονται και κάποια βιντεάκια, κάποια γυρίσματα τα οποία χρησιμοποιούν στα new media, οπότε επειδή είναι τυχερή σήμερα η εκπομπή, 9 του μήνα, νομίζω ότι μπορεί να έχετε και παραπάνω πράγματα και στη συνέχεια. Χάρη, κάτι τελευταίο. Επειδή χθες μας ενημέρωσε η ΠΑΕΠΑΟΚ ότι δεν θα γίνουν δηλώσεις, δεν θα υπάρχει συνέντευξη, θέλει ο Λουτσέσκου να κρατήσει λίγο χαμηλά τους τόνους εν ώψη και τον ντέρμπι που έχει ο ΠΑΟΚ, και να μην ξεφύγει, ας πούμε, η ενασχόληση με το θέμα του συμβολέου του πάνω από το αγωνιστικό. Μήπως αλλάζει κάτι, γιατί ξέρω ότι είστε αρκετοί συνάδελφοι εκεί. Δεν ξέρω αν υπάρχει καμιά διαφοροποίηση. Ευελπιστώ να αλλάξει κάτι, γιατί και ίδιος φάνηκε αρκετά πρόσχαρο. Δηλαδή, παρά το μετρημέρο του πράγματος που θέλησε να κρατήσει, φάνηκε αρκετά πρόσχαρο. Φαντάζομαι και ελπίζω ότι μπορεί να αλλάξει κάτι. Ούτως ή άλλως από την αρχή έδωσε ένα, αν μπορούμε να πούμε, τυράκι με την αιτιολόγηση που έκανε. Οπότε νομίζω ότι φεύγοντας κάποια τάκα μπορεί να αφήσει ως παρακαταθήκη. Ωραία. Χάρη, τα ξαναλέμε σε λίγο όταν θα βγει ο Λουτσέσκου. Περιμένουμε και τις ανακοινώσεις από την ΠΑΕΠΑΟΚ, γιατί θα ανακοινωθεί άμεσα. Και νομίζω ότι το καλύπτουμε αυτό, το παρακολουθούμε. Ήταν κάτι το οποίο το περίμενε πολλοί κόσμος. Δεν είναι τυχαίο το timing, ξεκάθαρα. Ήθελε ο ΠΑΟΚ να στείλει ένα μήνυμα στη Σπύρο εν ώψη στον ντέρμπι. Θυμίζω ότι πριν από λίγες μέρες ο Παναθηναϊκός είχε κινηθεί προσωπικά εναντίον του Ρασβάν Λουτσέσκου με το εξώδικο για διάφορες δηλώσεις που έχει κάνει για την διαιτησία. Θεωρεί ο ΠΑΟΚ ότι με αυτόν τον τρόπο δείχνει τη συσπήρωση που υπάρχει στην όλη ομάδα του ΠΑΟΚ, ομάδα, κόσμος, διοίκηση, και με τον Λουτσέσκου μπροστάρι. Περνά ένα μήνυμα ότι όλοι οι ενωμένοι θα πάνε σε αυτά τα ντέρμπι για να πάρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, και νομίζω ανεβάζουν και λίγο πιο ψηλά τον πύχη συσπήρωσης και το ηθικό γενικότερα που υπάρχει στον ΠΑΟΚ. Στον ΠΑΟΚ υπάρχει μία ακόμη είδηση, πριν δώσω στο Βασίλη το λόγο να δώσει και μερικές πληροφορίες για ένα θέμα του Άρη, το οποίο συζητιέται από το πρωί. Υπάρχει είδηση η οποία έρχεται από την Ουκρανία και πρέπει λίγο να εξηγήσουμε, γιατί έχουν λάβει αρκετά μηνύματα από φίλους του ΠΑΟΚ. Τι σημαίνει αυτό, αν υπάρχει λόγος ανησυχίας, αυτό που συνέβη με απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου Διαφθοράς της Ουκρανίας για να δεσμευτεί τα περιουσιακά στοιχεία του Ιβάν Σαββίδη στην Ουκρανία. Πρόκειται για ουσιαστικά μία εταιρεία και μία θυγατρική. Είναι η εταιρεία Pendopac, η οποία παράγει συσκευασίες για προϊόντα κρέατος και αλαντικών, και η θυγατρική της Atlantis Pack Ukraine, τις οποίες έχει και ο Ιβάν Σαββίδης. Ukraine. Ναι, Ukraine, ωραία. Πιο σωστά το είπες. Που απασχολούν 200 εργαζόμενους. Υπάρχει μία απόφαση να δεσμευτούν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία, αυτές οι εταιρείες, οι συμμετοχές τους, όλα τα έσοδα από τις εταιρείες να πηγαίνουν στο Ουκρανικό κράτος. Και εδώ θέλω να πω το εξής. Θεωρούν οι Ουκρανοί ότι ο Ιβάν Σαββίδης είναι από τους επιχειρηματίες που δρούν υπέρ των ρωσικών συμφερόντων στον πόλεμο. Υπάρχει μια συγκεκριμένη κατηγορία για κάποια οχήματα που διέθετε στο Ντόνετσκ για τις ανάγκες του ρωσικού στρατού. Και γι' αυτό το λόγο ήταν σε μια λίστα 25 ολιγαρχών, 25 επιχειρηματιών από τη Ρωσία που δραστηριοποιούνταν στην Ουκρανία ο Ιβάν Σαββίδης, για τους οποίους δεν είχε προκύψει ακόμη απόφαση. Και είχε πάει η ιστορία στα δικαστήρια, γιατί η αλήθεια είναι ότι υπήρχαν και άλλοι που, με το που ξεκίνησε ο πόλεμος, είπε η Ουκρανία, αυτή είναι persona non grata ο καθένας τους. Δηλαδή έχουμε βάλει χ, γιατί έχουν σχέση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν και με το ρωσικό πόλεμο. Ναι. Ουσιαστικά το περίμεναν, γι' αυτό αναφέρω και τις περιπτώσεις των άλλων. Ναι. Απλά είχε πάει στα δικαστήρια υπόθεση, γι' αυτό φτάσαμε τώρα να βγει απόφαση. Επί της ουσίας τώρα, πρώτον, δεν είναι τελεσίδικη απόφαση, έχει δικαίωμα να προσφύγει ο Ιβάν Σαββίδης, που σημαίνει ότι για να τελεσιδικήσει χρειάζεται και άλλο χρόνο.
Και για να το πάω λίγο πιο πέρα στον ΠΑΟΚ, για τον ΠΑΟΚ επί της ουσίας δεν αλλάζει τίποτα στο οικονομικό αυτή την περίοδο, από την άποψη ότι μεταφορά κεφαλαίων από Ρωσία-Ουκρανία ούτως ή άλλως δύσκολα γινόταν, γιατί υπήρχε αυτό το, και υπάρχει αυτό το μπλοκάρισμα. Και επί της ουσίας με τις εταιρείες του εδώ ο Σαββίδης κινεί την όλη διαδικασία και για το κομμάτι του ΠΑΟΚ. Εάν υπάρχει κάτι το οποίο δεν μπορεί κανείς να το προδικάσει, είναι να πάρουν η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Δύση γενικότερα την απόφαση του δικαστηρίου, όταν όμως τελεσυδικήσει, άρα δεν μιλάμε για τώρα, μιλάμε για πολύ καιρό μετά, να πάρουν αυτό και να πούνε πάνω σε αυτή την απόφαση, αφού πλέον η Ουκρανία τους θεωρεί ότι δρούνε υπέρ της Ρωσίας στον πόλεμο, θα επιβάλλουν και κάποιες κυρώσεις οι χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο αυτό, αλλά δεν μπορεί κανείς να το πει, πρώτον γιατί δεν έχει τελεσυδικήσει απόφαση και δεύτερον γιατί δεν μπορεί να γνωρίζει το πώς ακριβώς σκέφτονται τα δυτικά κράτη, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή γιατί Ένωση. Γιατί μπορεί αυτή τη στιγμή η παγκόσμια αγορά να λειτουργήσει χωρίς το χρήμα από τη Ρωσία? Το χρήμα των ολιγαρχών. Μα κοίταξε, υπάρχουν περιπτώσεις. Δεν νομίζω ότι. Όχι, άλλο θέλω να σου πω. Υπάρχουν περιπτώσεις. Όχι, δεν λέω τώρα για τον. Εδώ είναι καθαρά γεωπολιτικές αποφάσεις. Γιατί, οκ, ναι. Προφανώς υπάρχουν κάποιες κυρώσεις. Αλλά δεν νομίζω ότι οι κυρώσεις οι οποίες υπάρχουν είναι εξοντοτικές. Γιατί πολύ απλά, αν αυτό το χρήμα φύγει από την αγορά, θα υπάρξει πολύ μεγάλο πρόβλημα στην αγορά. Εδώ, επειδή είναι καθαρά θέμα. Παγκόσμια αγορά, εντάξει. Ναι, είναι θέμα γεωπολιτικό και είναι και θέμα εντυπώσεων κυρίως. Ναι, ναι. Αυτό όταν συμβαίνει, συμβαίνει για να δείξει, ας πούμε, η Ευρωπαϊκή Ένωση ή η Δύση ότι σφίγγει έναν κλειό γύρω από τον Πούτιν, τέλος πάντων. Επί της ουσίας, δεν μπορούμε να πούμε, δεν αλλάζει κάτι στο κομμάτι ΠΑΟΚ, Ελλάδα, Ιβάν Σαββίδης. Η κατάσταση ξέραμε ότι είναι δεδομένα δύσκολη λόγω του πολέμου και θα περιμένουμε να δούμε πότε θα τελεσυδικήσει η απόφαση, γιατί και αυτό έχει σημασία. Δεν ξέρουμε πώς λειτουργούν τα ουκρανικά δικαστήρια. Απλά το λέω για να μην υπάρχει πανικός ότι κάτι αμάν και τι αλλάζει πάρα πολύ έντονα στον ΠΑΟΚ. Δεν αλλάζει τον ΠΑΟΚ, το ξέραν, νομίζω εγώ αυτό κατάλαβα επικοινωνία και με ανθρώπους Σαββίδη, ότι το ξέρανε, ξέραν ότι υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο να μπει σε αυτή τη λίστα επιχειρηματιών που θα μπλοκαριστούν από την Ουκρανική κυβέρνηση και γι' αυτό το λόγο κινούνται και ανάλογα. Και να σας πω και κάτι άλλο τώρα, έτσι, μια σκέψη δική μου. Εάν, ας πούμε, κάποιος επιχειρηματίας υποστηρίξει τον Πούτιν σε αυτόν τον πόλεμο και χάσει χρήματα επειδή του μπλοκάρουν δύο επιχειρήσεις στην Ουκρανία, ο Πούτιν θα τον αφήσει έτσι? Όχι. Δηλαδή, όχι. Να πάμε λίγο ανάποδα τη σκέψη μας. Επειδή έχω δει ένα ντοκιμαντέρ σχετικά με το πώς λειτουργήσε, πώς κινήθηκε ο Πούτιν και πώς παραμένει και τόσα χρόνια, ας πούμε, δεκαετίες στην ηγεσία της Ρωσίας, ξεκινώντας από τα χρόνια της Σοβιετικής Ένωσης και το ρόλο που διαδραμάτισε τότε στη μυστική υπηρεσία. Ο Πούτιν ανέκαθεν επέλεγε ένα γκρουπ επιχειρηματιών, μια ομάδα επιχειρηματιών, τους οποίους μάλιστα τους... τους είχε σε ιεραρχία και αναλόγως ο καθένας κέρδιζε. Ναι. Οι οποίοι τον υποστήριζαν και ήταν αυτοί οι οποίοι δημιουργούσαν και το όλο κλίμα υπέρ του. Βασίλη, ξέρεις πότε διατηρείται κάποιος στην κυβέρνηση? Ξέρεις πότε γιγαντώθηκε? Ναι, ξέρεις πότε γιγαντώθηκε ο Σαββίδης επιχειρηματικά? Είχε το εργοστάσιο την καπνοβιομηχανία στο Ροστόφ. Όταν υπεγράφει μία διακρατική συμφωνία Ρωσίας-Κίνας, ναι, και ανέλαβε παραγωγή τσιγάρων για την Κίνα, ναι, η Ρωσία, σχεδόν το σύνολο της παραγωγής, ναι, το έδωσαν στο εργοστάσιο του Σαββίδη. Ναι. Εκεί γιγαντώθηκε ο Σαββίδης και τα χρόνια. Ναι. Έτσι. Για να ξέρουμε τι γίνεται, ότι δεν σε αφήνει η χώρα σου έτσι. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, επειδή θα κάνουμε σε περίπου, μάλλον μετά το διάλειμμα των 4.30, θα κάνουμε την κλήρωση για τα 8. Γίνεται ένας πανικός με τα μηνύματα που έχουν στείλει οι ακροατές για τα 8 εισιτήρια που θα κληρώσουμε για το ντέρμπι της Κυριακής μεταξύ του Άρη και του ΠΑΟΚ. Δεν μπορείτε να βρείτε πουθενά άλλο εισιτήριο. Υπάρχει sold out. Εμείς εδώ στο Μετρόπολης έχουμε 8 εισιτήρια. Μετά τις 4.30 θα κάνουμε την κλήρωση. Οπότε για λιγότερο από 5 λεπτά στέλνετε μήνυμα ΑΜΗ3, αφήνετε κενό, γράφετε Άρης, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 54344. Για 5 λεπτά, όχι παραπάνω, γιατί πολύ απλά μετά στις 4.30, μετά το διάλειμμα της 4.30 θα κάνουμε την κλήρωση. Λοιπόν, δίνω και εγώ την κλήρωση για να μας πεις λίγο στον Άρη τι γίνεται. Έχουμε 8 προσκλήσεις για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός που θα γίνει την άλλη Κυριακή. Την Τρίτη, 13 του μήνα, θα κάνουμε την κλήρωση. Στις 2 παρατέταρτο θα την κάνει ο Γιώργος Ομπούζος στην εκπομπή του. Γράφετε, στέλνετε γραπτό μήνυμα SMS γράφοντας AM με λατινικούς χαρακτήρες και τον αριθμό 1, AM1. Αφήνετε κενό, τη λέξη ΠΑΟΚ στα ελληνικά, κενό ονοματεπώνυμο, αποστολή του μηνύματος στο 54344. Επαναλαμβάνω, 8 προσκλήσεις για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, κλήρωση την Τρίτη. Πρόσεξε, στον Άρη, Κωστή, υπάρχει μια καθυστέρηση πληρωμές.
Δεν είναι το ίδιο για όλους, γιατί έχουν ακουστεί διάφορα πράγματα από το πρωί. Η οποία καθυστέρηση για τις πληρωμές οδήγησε τους παίκτες και ήταν λογικό να τους προκαλέσει προβληματισμό και ήταν πολύ φυσιολογικό να ζητήσουν ενημέρωση από τη διοίκηση. Η ενημέρωση που έλαβαν από τη οι πληρωμές για ποιο λόγο προέκυψαν. Εντάξει. Είναι γνωστό ότι ο Άρης ως επιτοπλίστων διαχειρίζει τα έσοδα. Ναι. Έτσι βγαίνει η πληρωμή μέσα από τα έσοδα. Έχασε περίπου 1 εκατομμύριο στο διάστημα αυτών των κλειστών γηπέδων. Υπήρξε καθυστέρηση στην καταβολή και νομίζω ότι θα φανούν τα χρήματα στις αρχές της εβδομάδας από το ποσοστό του στοιχήματος. Αυτή η καθυστέρηση που υπήρξε, από ό,τι έμαθα, έχει να κάνει με κάποιες δικλείδες που θέλουν να βάλουν κάποιες ΠΑΕ, οι οποίες έχουν ζητήματα με κατασχετήρια και γι' αυτό το λόγο καθυστέρησε να γίνει να υπογραφεί η σύμβαση, ούτως ώστε να εκταμιευτούν τα λεφτά. Αυτή η κατάσταση είχε ως αποτέλεσμα να μείνουν πίσω σε πληρωμές οι παίκτες, οι οποίοι ζήτησαν ενημέρωση για το πότε ακριβώς θα πληρωθούν ενάντια των οφειλών. Η πρώτη ενημέρωση έλεγε, από όσο γνωρίζω, για τις 2 του Φλεβάρι. Καθυστέρησε η εκταμίευση του ποσού από το στοίχημα και χθες υπήρξε νέα επικοινωνία μεταξύ των παικτών με τον Θόδωρο Καρυπίδη, με τη διοίκηση, δεν ξέρουμε ποιον συγκεκριμένα. Και υπήρξε η δέσμευση ότι θα γίνουν οι πληρωμές το αργότερο την ερχόμενη Τρίτη. Δεν είναι κάτι το οποίο στο κομμάτι αυτών των πληρωμών μου κάνει εντύπωση, για να πω την αλήθεια, γιατί επαναλαμβάνω, ο Άρης ως σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό εξαρτάται από τα έσοδα, δηλαδή το πότε θα εκταμιευτούν τα χρήματα. Η ΠΑΕ Άρης διαψεύδει αυτό το οποίο αναφέρθηκε από το πρωί και γενικώς τη φημολογία που επικράτησε από χθες το απόγευμα, ότι υπήρξε αποχή στην προπόνηση. Ισχυρίζεται ότι κάποιοι παίκτες έκαναν βάρη, κάποιοι άλλοι έκαναν αποθεραπεία, κάποιοι άλλοι έκαναν τρέξιμο. Mm-hmm. Προφανώς έχει κυριαρχήσει αυτό το ζήτημα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος μπορεί να το αμφισβητήσει αυτό. Και αυτό που πρέπει να γίνει είναι να τακτοποιηθούν οι οφειλές, γιατί σε ένα τόσο κρίσιμο σημείο τη σεζόν, όπου διακυβεύεται ο μεγαλύτερος στόχος που είναι η πρόκληση στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδος, το τελευταίο που χρειάζεται ο Άρης αυτή τη στιγμή είναι να υπάρχει αναταραχή για ζήτημα πληρωμών. Ούτως ή άλλως περιμέναμε, Κωστή, διαφορετικά πράγματα το Γενάρη. Περιμέναμε, για παράδειγμα, μεγαλύτερη ενίσχυση του αγωνιστικού τμήματος. Το έχω πει πάρα πολλές φορές, το ξαναλέω, γιατί θέλω να είμαι συνεπής στα όσα υποστηρίζω. Περίμενα παίχτη να έρθει στον άξονα, περίμενα παίχτη να έρθει στο αριστερό άκρο της άμυνας. Δεν έγιναν αυτά τα οποία ξέραμε ότι, ή μάλλον μας είχαν προαναγγελθεί ότι θα γίνουν. Γι' αυτό λέω, το τελευταίο που χρειάζεται αυτή τη στιγμή ο Άρης είναι να επισέλθει σε τέτοιου είδους ζητήματα. Πρέπει να γίνει τακτοποίηση. Αντιληπτό ότι να υπάρξει καθυστέρηση, γιατί επαναλαμβάνω, ο Άρης είναι μια ομάδα η οποία στηρίζεται στα έσοδα. Έχασε τα έσοδα του Άρης ΠΑΟΚ, έχασε τα έσοδα του Άρης ΑΕΚ, έχασε έσοδα γενικώς από εντός έδρας παιχνίδια. Το ποσό το οποίο εκτιμάται ότι χάθηκε μέσα από αυτή την απόφαση υπερβαίνει το 1 εκατομμύριο. Βάλε και το 1,5 εκατομμύριο του στοιχήματος, μιλάμε για ένα ποσό της τάξης των 2,5 εκατομμυρίων. Το οποίο θα μπορούσε, όχι θα μπορούσε, σίγουρα δεν θα είχε οδηγήσει στην χθεσινή επικοινωνία. Τώρα ο Άρης πρέπει να συγκεντρωθεί στους αγώνες. Η διοίκηση πρέπει να κάνει αυτό το οποίο όφιλε να είχε κάνει, να μην είχε προκληθεί αυτό το ζήτημα. Και θα δούμε αύριο στα Γιάννενα. Γιατί όταν υπάρχει μια τέτοια κουβέντα και είναι σε πρώτο πλάνο, συνήθως οι ομάδες επηρεάζονται. Εντάξει. Επίσης, αγωνιστικά, ο Ανσάρι Φάρντα αναμένεται μέσα στο Σαββατοκύριακο να έρθει στην Ελλάδα. Η προσπάθεια που καταβάλει ο Άρης είναι για να σωματωθεί απευθείας στην αποστολή, η οποία θα παραμείνει στα Γιάννενα. Ο Άρης θα παίξει αύριο με τον Μπας. Μένει για να κάνει προπόνηση και την Κυριακή και τη Δευτέρα, και φεύγει μετά και πάει στο Αγρίνιο για το παιχνίδι με τον Πανετολικό. Τώρα για τα αγωνιστικά, το τι σκοπεύει να κάνει κτλ., θα τα πούμε στην πορεία. Σήμερα η ΠΑΕ Άρης κοινοποίησε ένα βίντεο από την προπόνηση της ομάδος, παράλληλα με τη διάψευση ότι υπήρξε αποχή. Αυτό το οποίο ξέρω εγώ, Κωστή μου, στο συγκεκριμένο θέμα είναι ότι οι παίκτες όντως ήταν στο Ρήσιο εχθές. Όντως κάποιοι έκαναν βάρη, κάποιοι άλλοι έκαναν τρέξιμο, Μοντόγια, Μωρόν κτλ. Άλλοι έκαναν αποθεραπεία, αλλά
δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ότι το ζήτημα το οικονομικό ήταν το κυρίαρχο ζήτημα. Εντάξει, αυτό νομίζω δεν αμφισβητείται, το αντιλαμβάνονται όλοι. Λοιπόν, να πω ότι μπορείτε να μπαίνετε στο μέτρο. Κάτι, να σου πω κάτι για να το κλείσω λίγο αυτό το θέμα. Επειδή επαναλαμβάνω και το λέω για τρίτη φορά ότι ο Άρης είναι μια ομάδα η οποία στηρίζεται στα έσοδα, τα οποία έχει είτε μέσα από χορηγίες, είτε μέσα από τηλεοπτικά δικαιώματα, είτε μέσα από εισιτήρια, θα έπρεπε να μην είχε φτάσει σε αυτό το σημείο. Καταλαβες. Ναι. Γιατί είναι μια πολύ. Αντιλαμβάνομαι βέβαια ότι όταν χάνεις ένα εκατομμύριο το οποίο το έχεις υπολογίσει σε ένα budget, ξέρω εγώ, 6-7 εκατομμυρίων. Τα εισιτήρια λες τώρα, τα κλειστά. Όχι, ναι, τα εισιτήρια, ναι. Είναι λογικό αυτό να σου προκαλέσει μια οικονομική δυσλειτουργία. Δεν είναι κακό να το πεις. Ναι. Δεν είναι κακό. Θέλω επίσης να πω κάτι. Στην ΚΑΕ Άρης, για παράδειγμα, όταν δεν έπαιξε ο Στάρκ στον αγώνα με το Λαύριο, βγήκε η ΚΑΕ Άρης και η ίδια κοινοποίησε τι ακριβώς έγινε. Δηλαδή, κάποια πράγματα δεν είναι κακό να αναφέρονται. Έγινε αυτό. Υπάρχει αυτή η δυσκολία, είναι λογική, θα το ξεπεράσουμε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, metrospol.gr, μπαίνετε, βλέπετε όλο το φωτορεπορτάζ και βίντεο από την άφηξη Λουτσέσκου, που είναι αυτή την ώρα στα γραφεία της Τούμπας. Σε λίγο περιμένουμε ανακοινώσεις. Μόλις επιστρέψουμε, θα πάμε και Βουλγαρία να μιλήσουμε με τον δημοσιογράφο, ο οποίος έκανε προχθές μια συνέντευξη στον Κυρίλ Ντεσπότοφ και έχουμε να πούμε ενδιαφέροντα πράγματα μαζί του. Θα ασχοληθούμε και με την θλιβερή επέτειο του θανάτου του Παναγιώτη Κατσούρη και φυσικά όλα τα αγωνιστικά και για τον ντέρμπι ΠΑΟΚ-ΑΕΚ και θα ξαναπάμε. Επιστρέφουμε με την κλήρωση για τους 8 που θα πάνε στο Παλέ την Κυριακή. Πάμε. Διάλειμμα. Λοιπόν, επιστρέφουμε. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Μετρόπολη, 95 και 5. Η εκπομπή τρίτο ημίχρονο κοντά σας. Σε λίγο θα πάμε Βουλγαρία. Τώρα ο Βασίλης έχει να σου πει. Ένα, γιατί νομίζω τα ονόματα των τυχερών που θα πάνε στο Παλέ την Κυριακή 4.30 ώρα το μεσημέρι για τον ντέρμπι Άρης ΠΑΟΚ είναι πολλοί ο κόσμος που έστειλε μηνύματα και είναι απόλυτα φυσιολογικό αυτό. Πού να βρεις και εισιτήριο, γιατί τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί από την περασμένη Δευτέρα. Ναι. Είχαν μείνει λίγα, να φανταστείς, πριν τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Φαντάσου τι έγινε και μετά το διπλό που έκανε ο Άρης επί του Παναθηναϊκού στο ΆΚΑ. Λοιπόν, οι 8 τυχεροί οι οποίοι θα βρεθούν στο Παλέ είναι ο Μελάνθιος Μπουκίδης, ο Στέλιος Περιστέρης, ο Λεωνίδας Μασμανίδης, ο Βασίλης Κοτσιούδης, ο Παύλος Σερέτης, ο Πάνος Κουγιουμτζής, ο Νίκος Γουδής και ο Κώστας Τριανταφυλλίδης. Εσείς οι 8 λοιπόν έχετε εξασφαλίσει εισιτηριάκι από το Μετρόπολης. Πες τα μία φορά. Άρης ΠΑΟΚ την Κυριακή. Ξαναλέω τα ονόματα πιο γρήγορα από ό,τι πριν, γιατί πριν τα είπα σαν τον Χατζη Νικολάου. Μελάνθιος Μπουκίδης, Στέλιος Περιστέρης, Λεωνίδας Μασμανίδης, Βασίλης Κοτσιούδης, Παύλος Σερέτης, Πάνος Κουγιουμτζής, Νίκος Γουδής, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Λοιπόν, υπάρχει και μια καλή μεριά. Υπάρχει και μια κακή είδηση στο αγωνιστικό του ΠΑΟΚ, καθώς σήμερα στην πρωινή προπόνηση ο Γιάννης Μιχαηλίδης υπέστη διάστρεμα. Θα εκτιμηθεί αύριο εκ νέου η κατάσταση του Γιάννη του Μιχαηλίδη. Είναι αυτό, παιδί, ρε φίλε. Δεν μπορούμε να πούμε πόσο σοβαρό είναι. Πάντως από τη στιγμή που υπάρχει. Εντάξει, ρε φίλε, επιστρέφεις μετά από τραυματισμό, βρίσκεις ρυθμό, αρχίζεις, παίζεις. Είναι ατυχία. Γκαντεμιά είναι αυτό. Και είναι και σε κακό timing τώρα με 4 ντέρμπι, ήταν υπεραπαραίτητο σου. Δεν είναι μόνο αυτό, ρε φίλε. Είναι το θέμα ότι μπαίνεις σε ένα ρυθμό, το ξεπερνάς, το αφήνεις πίσω σου, μπαίνεις στην ψυχολογία και μετά άντεξε αναθεραπείες. Αυτό επηρεάζει τον αθλητή. Ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει αυτό. Εννοείται. Αλλά ένας αθλητής, ο οποίος μάλιστα προέρχεται από σοβαρό τραυματισμό, αν τώρα ας πούμε, μακάρι χτύπα ξύλο να μην είναι, αν του πει ο άλλος ότι έχεις τρεις εβδομάδες έξω, άντε ξανά με τα θεραπείες, άντε να ξαναβρεις ρυθμό. Δεν είναι έτσι. Είναι δύσκολο στην αυτοπεποίθηση ενός ποδοσφαιριστή. Βέβαια, δούλεψε πάρα πολύ στο πνευματικό του κομμάτι ο Γιάννης Μιχαηλίδης για να ξεπεράσει όλη αυτή την ιστορία με το χιαστό όταν είχε κάνει την επέμβαση. Κατάφερε να πατήσει γερά στα πόδια του. Τώρα έχει αυτή την ατυχία με το διάστημα. Θέλω να πιστεύω ότι
από τη στιγμή που υπάρχει επανεκτίμηση, δεν είναι κάτι το οποίο να σου δημιουργεί την απεισιοδοξία ότι δεν έχει ελπίδες. Άρα, εάν ας πούμε δεν παίξει με την ΑΕΚ, πιθανό να είναι ok μετά μεσοβδόμαδα, ας πούμε, στο επόμενο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος Παναθηναϊκός δεν θα έχει Τζούρισιτς, ναι, όπως λένε οι πληροφορίες, γιατί πάλι υπέστη ένα νέο τραυματισμό. Και είναι μια απώλεια για τους πράσινους. Ωραία παράμετρο βάζει ο Μίλτος. Καλησπέρα, Μίλτο. Δεν έχει ξαναγίνει στον ΠΑΟΚ να πάει προπονητής να υπογράψει επέκταση. Τώρα βρήκες δετάνια που του διάβασε το μήνυμα. Και να υπογράφει αυτόγραφα σε οπαδούς. Α, ήταν και οπαδί. Αυτό κάτι λέει, μόνο καλό είναι. Προφανώς δείχνει, ρε φίλε, το επίπεδο αποδοχής το οποίο απολαμβάνει ο Λουτσέσκου. Εγώ ξέρω έναν τον οποίο θα του σταματούσαν περισσότεροι τώρα πάντως. Ναι. Αυτό είναι ο Ντεσπότοφ. Ο οποίος είναι στα πολύ πάνω του. Και η αλήθεια είναι ότι ασχολούνται πάρα πολύ και οι συμπατριώτες του. Ένας από αυτούς είναι και ο Βαλερί Γκένοφ, ο συνάδελφος από το κανάλι το BTV Sports, που έχει τα δικαιώματα των ευρωπαϊκών διοργανώσεων στη Βουλγαρία και μεταδίδει αγώνες, έχει μεταδώσει και το ΠΑΟΚ, Άιντραχτ ΠΑΟΚ κλπ. Και του έκανε συνέντευξη του Ντεσπότοφ, οπότε νομίζω έχει ενδιαφέρον να μιλήσουμε. Ναι, οι Βούλγαροι έχουν ένα φοβερό στοιχείο ότι όταν έρχονται στην Ελλάδα. Πολλοί από τους Βούλγαρους παίκτες γίνονται από τους διασημότερους αθλητές. Ναι. Τώρα είναι ο Ντεσπότοφ, πριν ήταν ο Βεζένκοφ, παλιότερα ο Κωνσταντίνοφ, πιο παλιά ήταν ο Γκάνεφ, για παράδειγμα, στο Βόλιο του Άρη. Τους πάει η Ελλάδα, τους ταιριάζει η Ελλάδα. Βαλερί, how are you? Hi, Petrotos, very well. Thank you. Driving back to Bulgaria. Okay, if you can put out your hands free, if it's possible, because we can hear you better. Yes, just a second. Yes, yes. We can see you, hear you better because it's a little. We hear you from a distance. Just a second. Yes. Yes, yes. We give you a second. And Vasilis here, my colleague, was saying that many Bulgarian athletes, when they come to Greece, are very famous, like Despotov now, Vezenkov. They are making a big career, like Despotov, Konstantinov, Konstantinov, Vezenkov. Many players. Yeah. Do you hear me now better? Yes, of course. So? Yes. A lot better. Well, yes, I think that Kirill Despotov is becoming very popular in Greece, and maybe he will reach the popularity of, for example, Alexander Vezenkov, of Grigor Dimitrov, of course. The basketball and tennis players, they have already managed to do it through the years, and maybe because more or less, they're the only ones which we have in these kind of sports in Bulgaria. As far as football, we hope that we have other stars, but we're very proud that we have a Bulgarian who is becoming popular in Greece. Λοιπόν, μας λέει, μας αναφέρει και στη Βουλγαρία πώς είναι η δημοφιλία των παικτών και λέει ότι ο Ντεσπότοφ είναι ένας αθλητής ο οποίος και στη χώρα του, αυτό εννοεί, θα φτάσει στα επίπεδα του Ντιμητρόφ, του τενίστα και του Βεζένκοφ. Ντιμητρόφ λέει είναι ένα άθλημα εκεί στη Βουλγαρία, το τένις που παράγει αθλητές και τους δίνει αθλητές με δημοφιλία. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής του Ντεσπότοφ που μας κάνει περήφανος. Και αρχίζει και αποκτά μια δημοφιλία που είχαμε πολύ καιρό να τη ζήσουμε στο ποδόσφαιρο. You had the chance to have an interview with him, to spend some hours with him. What did you get as a general conclusion? Is he feeling well? Is he having a good days in PAOK? What are your thoughts about that? Yes, I've managed for 2 days to be with him, and I, as far as I know and as far as what he told me, he's very happy to be in Thessaloniki, and he's feeling very comfortable. Even in the end of the interview, he told one day he sees himself living in Greece, living in Thessaloniki especially, and he likes very much the seaside, the food, the music, the lifestyle of Greek people. And he said that he's very respected from neighbors. We even saw some people who were walking around in the streets, they stopped him, made photos with him. Even there was something very funny because there was a Panathinaikos fan who said, "Kirill, thank you very much for everything, and you are very
good player. I wish you all the best, which is coming from a Panathinaikos fan. Just a minute, translate. Λοιπόν, μας λέει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και το προχωράει πολύ, νομίζω, για τον Ντεσπότοφ. Το ρώτησα από αυτή την επαφή που είχε για αρκετές ώρες μαζί του και τη συνέντευξη, αν κατάλαβε ότι περνάει καλά. Ποιο είναι το γενικό συμπέρασμα από αυτό που νιώθει ο Ντεσπότοφ για την καριέρα του στον ΠΑΟ? Και λέει, πέρασα δύο μέρες μαζί του, με γυρίσματα που κάναμε και διάφορα. Είναι πάρα πολύ χαρούμενος που ζει στη Θεσσαλονίκη. Περνάει πάρα πολύ άνετα εδώ πέρα. Του αρέσει πάρα πολύ. Και να σας πω λέει, και κάτι που μου είπε στο τέλος της συνέντευξης. Βλέπει τον εαυτό του κάποια στιγμή να μένει μόνιμα στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή ο Ντεσπότοφ έχει φτάσει μέσα σε λίγους μήνες να σκέφτεται μόνιμη διαμονή στην Θεσσαλονίκη. Του αρέσει πάρα πολύ, λέει, το ότι είναι ένα παραθαλάσσιο μέρος, το φαγητό, η μουσική, το lifestyle της Ελλάδας, περνάει καλά, έχει πολύ καλούς γείτονες, έχει ανθρώπους που τον σταματάνε στον δρόμο για να υπογράψει αυτόγραφο. Και θα σας πω, λέει, και ένα έτσι ωραίο που έγινε, αστείο. Τον σταμάτησε και ένας οπαδός του Παναθηναϊκού, του συστήθηκε και του λέει: σε ευχαριστώ πολύ για αυτό που δίνεις μέσα στο γήπεδο. Και μιλάμε για Παναθηναϊκό που πριν λίγες μέρες ο Ντεσπότοφ εισαγωγικά σκότωσε τον Παναθηναϊκό στο μάτι του πρωταθλήματος. What do you believe that he thinks of this season, Valerie? Does he feel that Pau can do something special, something very nice for its fans? Well, yes, he was a little bit cautious to talk about the championship, about the title, but he also wishes that Pau wins the championship for the first time in 4 years, even in 5 years it is. And he said that his wish in the end is to see himself with a photo with the two cups, the Greek cup, the championship, and to be able to get into the history of PAOK. Of course, he said that there is a lot of competition in the championship. It would be a little bit difficult. So maybe this is why he was a little bit cautious. He didn't said that he will promise this to the fans, but he said, I promise the fans that we will give everything. We have a good squad, which is making a good rotation with the coach, and everybody is feeling well, everybody is fit, and always ready to get in the starting lineup. Λοιπόν, το ρώτησα αν εισέπραξε κάτι από τη συνέντευξη με τον Ντεσπότοφ για το που βάζει τον πύχη των απαιτήσεων στην πρώτη χρονιά στον ΠΑΟΚ. Λέει, η αλήθεια είναι, λέει, ότι ο Κυρίλη ήταν προσεκτικός στο πώς θα μιλήσει για τίτλους, για επιδιώξεις, αλλά από την άλλη ευχήθηκε, λέει, να κατακτήσει το πρωτάθλημα ΠΑΟΚ με τον ίδιο για πρώτη φορά μετά από 5 χρόνια. Και μάλιστα λέει ότι εύχεται και σκέφτεται, θα είναι πάρα πολύ ωραίο να δει τον εαυτό του με φωτογραφίες των δύο κυπέλων, του ελληνικού κυπέλου και του πρωταθλήματος, στο τέλος της σεζόν. Θεωρεί ότι μπορεί να πετύχει κάτι ξεχωριστό με τον ΠΑΟΚ. Βέβαια υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός στο πρωτάθλημα, είναι αλήθεια αυτό, δεν θα είναι εύκολη η όλη διαδικασία, αλλά όπως είπε, έχουμε μια πολύ καλή ομάδα, έχουμε ένα rotation το οποίο λειτουργεί, όλοι οι παίκτες είναι fit, είμαστε όλοι έτοιμοι να πάρουμε τη θέση μας ανά πάσα στιγμή μας ζητηθεί, και γι' αυτό το λόγο είναι αισιόδοξος. I don't know if you can compare the Ντεσπότοφ, because you watched him the last years playing in PAOK, in comparison with the time he was playing in Ludogorets or other teams in Bulgaria, do you believe that he has improved as a player? Well, I think that he has improved. For example, he has a lot of freedom in the Greek league. He has a little bit more spaces to attack, which is maybe the biggest difference comparing it to Ludogorets and Bulgaria, because here, more or less, everybody knew that Kirill is very dangerous player when he has the ball in his feet, when he has the capacity to run into through the lines and into spaces. And in Greece, I think that more or less the coaches and the players, they are still finding out what kind of player Ndespolov is, and maybe they are now realizing that he's a dangerous player from PAOK. Το ρώτησα αν ο ίδιος διαπιστώνει ότι έχει βελτιωθεί ο Ντεσπότοφ, κάνοντας μια σύγκριση με τον Ντεσπότοφ που έβλεπε στη Βουλγαρία, στη Λουτογκόρετς για παράδειγμα, ή και σε άλλες ομάδες. Η αλήθεια είναι, λέει, ότι βλέπω εδώ έναν παίκτη με πολύ ελευθερία στο παιχνίδι του. Είναι ένας παίκτης που έχει πολύ χώρο πλέον να επιτεθεί. Και αν συγκρίνω με τη Λουτογκόρετς, αυτό είναι μια μεγάλη διαφορά. Ο Κυρίλ είναι πάρα πολύ ικανός με την μπάλα στα πόδια. Έχει την ικανότητα, λέει, να τρέχει
στον ελεύθερο χώρο, στον κοινό χώρο και να εκτελεί. Έχω την αίσθηση ότι τώρα οι προπονητές και οι αντίπαλοι ανακαλύπτουν την ποιότητα του Ντεσπότοφ και τώρα καταλαβαίνουν πόσο επικίνδυνος ποδοσφαιριστής είναι με την μπάλα στα πόδια. Something last, tell us what we will see in your video. We will see only an interview from Kirill Despotov, or you have made some other things? Well, we have made two kind of interviews with Kirill. One is about the football stuff, about his stay in PAOK. Mm-hmm. The other one is more or less about his lifestyle, about his social life in Greece, how he has changed from Bulgaria to Greece. Mm-hmm. Also, we will have the opportunity to hear from Brandon Tomas, one of his teammates. How does he saw Kirill in the first few days in the team? Mm-hmm. What does he joke about with him? Also, some things that, for example, he has told us how he jokes in the dressing room with Kirill, and some footage from the city with Kirill, the reactions of the fans, this kind of making photos and so on. It's more or less called like the love of the people. Yes, okay. Well, Valery, thanks a lot. Thank you very much. We will wait to see your video. Thank you very much. Bye-bye. Thank you very much. Το ρώτησα στο τέλος ποιο είναι το περιεχόμενο όλης αυτής της δουλειάς που έκανε εδώ πέρα, αν είναι μόνο μία συνέντευξη με τον Κυρίλ Ντεσπότοφ ή έχει και κάτι άλλο. Λέει είναι δύο συνέντευξεις με τον Κυρίλ. Το πρώτο κομμάτι είναι το ποδοσφαιρικό καθαρά, η καριέρα του στον ΠΑΟΚ, το τι περιμένει να πετύχει και όλα αυτά. Το δεύτερο είναι η ζωή, η κοινωνική του εκτός γηπέδων, πώς άλλαξε η ζωή του σε αυτό το κομμάτι στην Ελλάδα, πώς περνάει. Υπάρχει ακόμα συνέντευξη με τον Μπράντον Τόμας, ο οποίος λέει πώς τον υποδέχτηκαν τις πρώτες μέρες, αστεία που του κάνει μέσα στα αποδυτήρια και κάποια ωραία έτσι σκηνικά με τον Κυρίλ Ντεσπότοφ. Και επίσης λέει κάναμε και μία βόλτα με τον Ντεσπότοφ στους δρόμους της πόλης και είδαμε λέει όλη αυτή την αγάπη του κόσμου. Έχουμε πλάνα με τον Κυρίλ να υπογράφει αυτόγραφα, να δέχεται την αγάπη του κόσμου του ΠΑΟΚ και όλο αυτό το οποίο βιώνει. Είναι ο Κυρίλ Ντεσπότοφ αυτή τη στιγμή ο πιο δημοφιλής βούλγαρος ποδοσφαιριστής. Νομίζω ήταν και αναμενόμενο, είναι και αρχηγός εθνικής, να κάνει αυτό το βίντεο αφιέρωμα. Να σας πω και κάτι εδώ πέρα, το οποίο το έμαθα και από τον συνάδελφο, το έμαθα και από κάτι που έγινε στην Αθήνα. Ενοχλείται ο Ντεσπότοφ όταν πάνε πάρα πολύ να το συνδέσουν με τα τραγούδια και με όλα αυτά, με το τραγούδι Τριαντάφυλλο. Δεν θέλει δημόσια να μιλάει, ενώ το αρέσει. Αυτό που λέει πόσο πολύ σε αγαπώ κλπ. Δεν θέλει να γίνονται ερωτήσεις γι' αυτό. Θέλει να προβάλλει σε συνεντεύξεις περισσότερο το αθλητικό προφίλ του, γιατί τον ενδιαφέρει να κάνει καριέρα, έχει πολύ μεγάλη φιλοδοξία και νομίζω θέλει να απαντήσει και λίγο στους συμπατριώτες του, γιατί ως αρχηγός εθνικής έχει δεχτεί πάρα πολλές βολές. Συγκεντρώνει τα πειρά για όλη την ομάδα που δεν πάει καλά, γιατί η Βουλγαρία είναι πολύ κακή τα τελευταία χρόνια. Έτσι, και όταν είσαι αρχηγός αυτής της εθνικής, ακούς από τους συμπατριώτες σου πάρα πολλά τα παράπονα, ας πούμε. Πάντως, τρομερή διαφήμιση για την πόλη της Θεσσαλονίκης, τη Βουλγαρία, για την ζωή εδώ. Σωστό. Για το φαγητό, για τα μαγαζιά. Γιατί το άλλο κομμάτι θα είναι. Έχει δίκιο τη ζωή του στην πόλη. Το μήνυμα του φίλου. Πιστεύω θα στείλει πολύ κόσμο. Μα ήδη η Θεσσαλονίκη έχει ανέβει πάρα πολύ. Γιατί αποπέσονται Σπότοφ με αυτά που θα πει. Λοιπόν, το μήνυμα του φίλου του Παναγιώτη απορρίπτεται ως απαράδεκτο, κακοπροαίρετο και οτιδήποτε άλλο σχετικό μπορούμε να φανταστούμε. Απλά για καθαρά τυπικούς λόγους θα το διαβάσω. Ράγισαν 40 τούβλα στο London Tower από το We Hear You From Distance, Πετρωτέ. Ναι. πώς να του το εξηγήσω, ρε φίλε. Εντάξει. We can hear you, φίλε. Ναι, ρε παιδί μου, να το καταλάβω, να του δώσω να καταλάβω. Ναι, σε ακούμε από στο βάθος. Όπως λένε πολλές φορές, είμαι στην άλλη άκρη. Θέλω να το καταλάβω ποιο είναι το πρόβλημα. Την άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής, τα αγγλικά. Συγγνώμη, τα αγγλικά του Αλέξη Τσίπρα που ήταν και πρωθυπουργός τα έχει ακούσει. Τον ενόχλησαν του Κωστή Πετρωτού. Εντάξει, και αυτά. Το έχω ξαναπεί, θα το πω για πολλωστή φορά. Πες, τα ισπανικά τα μιλάς καλύτερα. Όχι, λάθος κάνεις. Ναι. Δεν τα ξέρω. Απλά δεν σε καταλαβαίνουμε γι' αυτό. Τα αγγλικά, τα δικά μου προσαρμόζονται με τον με αυτόν που έχω απέναντι. Ναι. Να ξέρεις. Γιατί. Εντάξει, τώρα ο Βούλγαρος μιλούσε πολύ ανώτερα από εμάς. Όχι, μια χαρά μιλούσε. Ανώτερα από εμάς μιλούσε. Αν δεις τους χρόνους που χρησιμοποιούσε. Απλά λέω ότι αυτό που με καίει εμένα εκείνη την ώρα είναι το πρακτικό κομμάτι. Να καταλάβει ο άλλος. Δεν παίρνω εξετάσεις για lover. Δεν θα μιλήσουμε ακαδημαϊκά αγγλικά.
Αν περνούσε εξετάσεις. Απλά αγγλικά εμείς. Αν περνούσε εξετάσεις για τα ακαδημαϊκά μπορούμε να μιλήσουμε αν θέλουμε. Δεν θα το έλεγα. Παμφισβητής, στείλε μήνυμα. Λοιπόν, ο φίλος ο Γιάννης. Πολύ αισιοδοξία υπάρχει. Κρατάτε μικρό καλάθι με την ΑΕΚ. Με την ΑΕΚ παίζετε. Όχι με το Βόλο ή την Κηφισιά. Χωρίς να υποτιμάμε αυτά τα σωματεία. Από πού ορμόμενος κατάλαβε ότι είμαστε υπεραισιόδοξοι. Και εγώ το κατάλαβα. Δεν το κατάλαβα. Δεν είπαμε κάτι καταρχάς. Καταρχάς δεν έχεις προβλέψεις, να ξέρω, Πετρωτός. Εγώ έχω δώσει προβλέψεις. Δεν είπαμε οτιδήποτε. Δεν τις έχει δώσει ακόμα. Θα τις δώσει στην πορεία της εκπομπής. Σήμερα, δηλαδή, πριν τις προβλέψεις, για να είμαι τίμιος απέναντί σας, μην λέτε ότι δεν ήμουν τίμιος, πήρα ένα τηλέφωνο να ρωτήσω ποια θα είναι η εντεκάδα του Πανετολικού με τον Ατρόμητο. Ναι. Ρώτησα, ο Πανετολικός θα έχει την καλύτερη εντεκάδα με τον Ατρόμητο ή με τον Άρη? Και μου είπανε, η εντεκάδα του Κυπέλου θα είναι στον αγώνα με τον Άρη και η εντεκάδα του πρωταθλήματος, γιατί καίγεται για την παραμονή ο Πανετολικός, θα είναι με τον Ατρόμητο. Άρα και οι δύο θα είναι ανταγωνιστικές. Δεν το πολύ πιστεύω, να σου πω την αλήθεια. Γιατί δεν μπορεί να πάει χαλαρός ο Πανετολικός. Όχι, προφανώς και δεν μπορεί να πάει χαλαρός. Λοιπόν, είναι μια δύσκολη μέρα σήμερα. Πάντα σφίγγεται η καρδιά μας όταν θυμόμαστε τον τρόπο που έφυγε από τη ζωή ο Παναγιώτης ο Κατσούρης. Αύριο 11 και 4 είναι το μνημόσυνο που διοργανώνει η ΠΑΕΠΑΟΚ. Τώρα έχει φύγει από τη ζωή και η Βιβή Κυπουρόγη, η σύζυγος του Άγγελ Αναστασιάδη, και που τα αναλάμβανε η ίδια κάθε χρόνο. Το ανέλαβε ο ΠΑΟΚ και οι σύνδεσμοι, από ό,τι βλέπω, έχουν ένα κάλεσμα. Αυτό μας έδωσε την αφορμή να ψάξουμε ένα παλιό συμπαίκτη. Νομίζω ήταν Γιώργο Χατζηζήση, καλησπέρα, και κοντά ηλικιακά με τον Παναγιώτη, έτσι δεν είναι? Ναι, ένα χρόνο διαφορά είχαμε. Ένα χρόνο διαφορά είχατε. Ήσταν νέα παιδιά τότε στον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω τι σου έρχεται πρώτο στο μυαλό κάθε φορά που φτάνουμε στην 9η Φεβρουαρίου, ας πούμε. Αν σου έρχεται κάποια εικόνα από το. Από τη μέρα, από τη στιγμή που το έμαθες, δεν ξέρω τι. Μου έρχεται το χαμόγελο του Παναγιώτη. Αυτό το χαμόγελο που ήταν ότι πιο σημαντικό είχαμε, γιατί ήμασταν πολύ δεμένοι. Κάναμε πολύ παρέα, ήμασταν και οι δύο νεόφερτες στον ΠΑΟΚ. Ξεκινήσαμε να παίζουμε νωρίς. Ο Παναγιώτης ήταν ένα στάδιο πάνω από μένα ηλικιακά και ένα στάδιο πάνω και στην ελληνική ομάδα, και λίγο περισσότερο προβάδισμα εκείνη την εποχή. Ένας πάρα πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής και ένα πάρα πολύ καλό παιδί. Ναι. Θα άφηνε εποχή, πραγματικά θα άφηνε εποχή ο Παναγιώτης, γιατί ήταν αριστεροπόδαρος, που είναι στο ποδόσφαιρο πολύ σημαντικό, και χρησιμοποιούσε και το δεξί του πόδι. Ναι. Θυμάσαι, δεν ξέρω, τη στιγμή που το έμαθες, που ήσουν από σχόλου. Τι να θυμηθώ, και να σας πω, είναι λίγο. Ήταν, το θυμάμαι σαν χθες, ήταν ένας μήνας, μόλις με είχε στείλει ιδανικό ο ΠΑΟΚ στην Καβάλα. Με πήραν το πρωί. Εγώ το έμαθα το πρωί. Ξυπνήσανε. Ήταν ένα σοκ. Απλά να σας πω ότι εκείνο το διάστημα κάπνισα πρώτη φορά στη ζωή μου. Μόνο αυτό να σας πω. Ναι. Είναι τεράστιο το σοκ. Ελπίζω να μην σου μείνει η συνήθεια. Όχι ιδιαίτερα, αλλά άμα βρεθούμε σε καμιά καλή στιγμή και... Εντάξει, άλλο αυτό. Ναι, αυτό είναι άλλο. Εντάξει. Ναι. Εντάξει, αυτό ήταν από τη στεναχώρια. Ναι, στεναχώρια. Από το σοκ ήταν αυτό το πράγμα. Ήταν μεγάλο το σοκ. Εν τω μεταξύ, τώρα αυτό που θα πω είναι λίγο περίεργο, αλλά ισχύει για μένα, εντάξει. Ο Παναγιώτης έχει σώσει ζωές. Τι θέλω να πω. Οι παλιότεροι ξέραμε πού ακριβώς σκοτώθηκε. Και επειδή ξέραμε πού ακριβώς σκοτώθηκε, όταν πλησιάζαμε στο μέρος, έτσι, έχοντας στο μυαλό μας το ότι εκεί σκοτώθηκε, κόβαμε ταχύτητα, γιατί είναι λίγο εκεί η στροφή είναι λίγο απότομη. Ναι, και ανάποδη στροφή. Ισχύει αυτό. Δηλαδή, σε μένα που την κάνω αυτή τη διαδρομή, την έχω κάνει πάνω από χίλιες φορές, πάντα όταν περνάω από εκείνο το σημείο, έχω στο μυαλό μου τον Παναγιώτη. Είναι φυσιολογικό. Εγώ θα σας πω και τι άλλο. Παρόλο τώρα που είμαι ηλικιακά, εκείνη την εποχή, εγώ ακόμα δεν οδηγούσα, μάθαινα να οδηγώ, γιατί ήμασταν 18 χρονών, 19 πόσο ήμουνα. Παναγιώτης οδηγούσε. Από εκείνο μετά το δυστύχημα και μετά που έπαθε ο Παναγιώτης, η μητέρα μου για πόσα χρόνια δεν με άφηνε να αγοράσω αυτοκίνητο, να οδηγήσω αυτοκίνητο. Φοβότανε. Ναι. Αντίδραση της μάνας που σου λέει, ναι, τώρα είναι και ποδοσφαιριστής, μπορεί να αισθανθεί τον εαυτό του πιο δυνατό και να κάνει κάτι υπερβολικό, ας πούμε. Ακριβώς. Γιώργο, αυτό αφορά συνολικά, όχι τον Παναγιώτη ασφαλώς, αλλά αφορά συνολικά τους ποδοσφαιριστές. Έχετε ένα πολύ μεγάλο κακό. Και το λέω, τώρα είμαι 48, εντάξει, δηλαδή μεγάλωσα κιόλας. Μόλις πιάνετε κάποια λεφτά στη τσέπη σας, το πρώτο πράγμα που πάτε
να κάνετε γρήγορα, να πάρετε αυτοκίνητο. Έτσι, γρήγορο. Ναι. Το οποίο αυτοκίνητο γρήγορο δεν είστε ακόμα έμπειροι οδηγοί για να το κοντρολάρετε, ρε φίλε. Να το μαζέψετε. Γιατί άλλο τον γκάζει στο αυτοκίνητο το 14 και άλλο τον γκάζει στο αυτοκίνητο το διάρι. Καταλαβες. Και το βλέπω σε πολλά παιδιά, ας πούμε, το κάνουν αυτό. Εντάξει, είναι λίγο, να ξέρετε κάτι, όταν ένα παιδί σε μικρή ηλικία αρχίζει και βγάζει χρήματα κτλ. Θέλει σωστή διαχείριση, θέλει κάποιον να το συμβουλέψει, θέλει κάποιον να είναι κοντά του με σωστό, με όμορφο τρόπο. Εμείς τα περισσότερα παιδιά που ξεκινήσαμε τότε εκείνες τις εποχές, δεν είχαμε τα σημερινά εχέγγυα που έχει ένα νέο παιδί για να βγει από τις ακαδημίες. Ναι, την προστασία κιόλας, ναι, από το περιβάλλον. Ναι. Και το περιβάλλον ήταν τελείως διαφορετικό. Ήταν ό,τι ήξερες, όπως το ήξερες, και δεν είχες κανένα να συμβουλέψει. Δηλαδή, οι δικοί μου οι γονείς δεν ξέραν οι άνθρωποι καν από το ποδόσφαιρο. Ναι. Ό,τι άκουγες από τους γύρω σου, αν είχες σαν νέος τα μυαλά σου κεφάλι σου να μπορέσεις να τα χειριστείς σωστά, θα ήταν η καλύτερη και η πορεία σου. Αν όχι, καταλήγεις σε κάποιες περιπτώσεις όπως κατέληξε και ο Παναγιώτης και κάποια άλλα παιδιά, ή οι πολλοί ποδοσφαιριστές που τελειώνουν το ποδόσφαιρο και πεθαίνουν στην τζάφα, που λένε. Μάλιστα. Γιώργο, πες μας, πού είσαι τώρα, ασχολείσαι με ποδόσφαιρο? Δεν ασχολούμαι καθόλου με ποδόσφαιρο. Ασχολούμαι μόνο για τον εαυτό μου. Πάω και παίζω ακόμα σε ομάδες έτσι ανεξάρτητα, σε ομάδες που με φωνάζουν τίποτα εργασιακά, ή 5-5-8-8, έτσι για να κρατιέμαι εγώ συντήρηση κτλ. Αυτή τη στιγμή είμαι ευτυχώς. Είμαι καλά, πάρα πολύ καλά μπορώ να πω. Είμαι υπεύθυνος πωλήσεων σε μια μεγάλη εταιρεία, σε εμπόριο ποτών, και όλα βαίνουν καλώς. Μάλιστα, τον ΠΑΟΚ... απλά τις ομάδες. Ναι, τον ΠΑΟΚ πώς το βλέπεις, να κλείσουμε αυτό? Α, ο ΠΑΟΚ είναι φέτος ειδικά, το έχει κάνει τεράστια εντύπωση. Βασικά όχι μόνο φέτος, τα τελευταία χρόνια ο κύριος Σαββίδης, ο Λουτσέσκου που είναι προπονήτης, οι ακαδημίες του ΠΑΟΚ έχουν κάνει τεράστια δουλειά. Αν θυμάμαι καλά, πρέπει να είναι ο Βαγγέλης Πολιωτόπουλος της ακαδημίας υπεύθυνος. Ναι, είναι. Όντως, αυτό που κάνει ο ΠΑΟΚ, μακάρι να μπορέσουν να το κάνουν και οι άλλες ομάδες, αλλά δύσκολα. Γιατί να βγάζει νέα παιδιά, να τα σωματώνει σιγά σιγά στην ομάδα και με κάποιες προσθήκες έμπειρων ποδοσφαιριστών, κάποιες προσθήκες ξένων ποδοσφαιριστών, να χρησιμοποιεί και ελληνικό στοιχείο, είναι πάρα πολύ θετικό για το ελληνικό ποδόσφαιρο και πάρα πολύ θετικό για τον ΠΑΟΚ σαν ομάδα. Μου αρέσει πάρα πολύ και έχει όλα τα εχέγγυα φέτος να μπορέσει να κατακτήσει ξανά τον τίτλο. Γιώργο Χατζηζή, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, παιδιά. Καλή συνέχεια σε όλους και υγεία να έχουν όλοι. Και άλλη φορά με αφορμή ευχάριστη θα τα πούμε, όχι με δυσάρεστη. Πάμε στο Χάρη τον Εμμανουηλίδη, γιατί έχουμε αποχώρηση από τα γραφεία του Ρασβάν Λουτσέσκου. Αλλά Χάρη. Καλησπέρα και πάλι Κώστα και Βασίλη και Τάνια, όλοι μαζί. Μόλις αποχώρησε ο Ρασβάν Λουτσέσκου στη συνοδεία των δύο συνεργατών, τον μάνατζερ του Φούγια και του κύριου Καρίδα, που είπαμε νωρίτερα. Και ο ίδιος πάλι χαμογελαστός. Νομίζω ότι σε λίγη ώρα θα υπάρξει η επίσημη ανακοίνωση της ΠΑΕΠΑΟ. Καμιά δήλωση δεν έκανε. Όχι, δεν έκανε δήλωση. Έχει κάνει κάποια ανέβματα πάλι στις κάμερες, κάτι επίσημο όχι. Ο κόσμος μπορεί να τα δει και τις προηγούμενες δηλώσεις και αυτές θα ανέβουν στο μέτρο, τις αντιδράσεις του βασικά σε φωτογραφίες και βίντεο στο metrospot.gr. Ο ίδιος έτσι εμφανώς χαρούμενος, όπως είπαμε και νωρίτερα, αποχώρησε. Νομίζω ότι ήταν μια ωραία ημέρα για τον ίδιο, για τους συνεργάτες του. Και από εκεί και πέρα οι δηλώσεις και το κομμάτι των ανακοινώσεων θα έρθουν να συμπληρώσουν το σημερινό puzzle. Περίπου μία ώρα έκατσε εντός των γραφείων της Τούμπας. Ήρθε 4 η ώρα ακριβώς την ώρα της έναρξης εκπομπής σας. Αποχώρησε 5 πάνω την ώρα που θα πηγαίνετε για διάλειμμα. Οπότε νομίζω ότι μία ώρα ήταν αυτή η οποία έκανε τον Ρασβάν Λουτσέσκου να μείνει αυτή η μία ώρα έκανε τις ανακοινώσεις, όλα αυτά που θα επισημοποιήσουν τη συνέχεια. Α, Γιώργο, αυτό αφορά συνολικά, όχι τον Παναγιώτη ασφαλώς, αλλά αφορά συνολικά τους ποδοσφαιριστές. Έχετε ένα πολύ μεγάλο κακό. Και το λέω. Τώρα είμαι 48, εντάξει, δηλαδή μεγάλωσα κιόλας. Μόλις πιάνετε κάποια λεφτά στη τσέπη σας, το πρώτο πράγμα που πάτε να κάνετε είναι να πάρετε αυτοκίνητο. Έτσι, γρήγορο. Ναι. Το οποίο αυτοκίνητο γρήγορο δεν είστε ακόμα έμπειροι οδηγοί για να το κοντρολάρετε, ρε φίλε, να το μαζέψετε. Γιατί άλλο τον γκάζει στο αυτοκίνητο το 14 και άλλο τον γκάζει στο αυτοκίνητο το διάρι.
Καταλαβες. Και ναι. Το βλέπω σε πολλά παιδιά, ας πούμε, το κάνουν αυτό. Εντάξει, είναι λίγο, να ξέρετε κάτι, όταν ένα παιδί σε μικρή ηλικία αρχίζει και βγάζει χρήματα κτλ. Θέλει σωστή διαχείριση, θέλει κάποιον να το συμβουλέψει, θέλει κάποιον να είναι κοντά του με σωστό, με όμορφο τρόπο. Εμείς τα περισσότερα παιδιά που ξεκινήσαμε τότε, εκείνες τις εποχές, δεν είχαμε τα σημερινά εχέγγυα που έχει ένα νέο παιδί για να βγει στη, από τις ακαδημίες. Ναι, την προστασία κιόλας, ναι, από το περιβάλλον. Ναι. Και το περιβάλλον ήταν τελείως διαφορετικό. Ήταν ό,τι ήξερες, όπως το ήξερες, και δεν είχες κανένα να συμβουλέψει. Δηλαδή, οι δικοί μου οι γονείς δεν ξέραν οι άνθρωποι, κάναν το ποδόσφαιρο. Ναι. Ό,τι άκουγες από τους γύρω σου, αν είχες σαν νέος τα μυαλά σου, κεφάλι σου, να μπορέσεις να τα διαχειριστείς σωστά, θα ήταν η καλύτερη και η πορεία σου. Αν όχι, καταλήγεις σε κάποιες περιπτώσεις, όπως κατέληξε και ο Παναγιώτης και κάποια άλλα παιδιά, ή οι πολλοί ποδοσφαιριστές που τελειώνουν το ποδόσφαιρο και πεθαίνουν στην ψάθα, που λένε. Μάλιστα. Γιώργο, πες μας, πού είσαι τώρα, ασχολείσαι με ποδόσφαιρο? Δεν ασχολούμαι καθόλου, ασχολούμαι μόνο για τον εαυτό μου, πάω και παίζω ακόμα σε ομάδες έτσι ανεξάρτητα, σε ομάδες που με φωνάζουν τίποτα εργασιακά, ή 5-5-8-8, έτσι για, για να κρατιέμαι εγώ συντήρηση κτλ. Αυτή τη στιγμή είμαι, ευτυχώς, είμαι καλά, πάρα πολύ καλά μπορώ να πω. Είμαι υπεύθυνος πωλήσεων σε μια μεγάλη εταιρεία, σε εμπόριο ποτών, και όλα βαίνουν καλώς. Μάλιστα, τον ΠΑΟΚ. Απλά τις ομάδες. Ναι, τον ΠΑΟΚ πώς το βλέπεις, να κλείσουμε αυτό? Α, ο ΠΑΟΚ είναι φέτος ειδικά, το έχει κάνει τεράστια εντύπωση. Βασικά όχι μόνο φέτος, τα τελευταία χρόνια ο κύριος Σαββίδης, ο Λουτσέσκου που είναι προπονήτης, οι ακαδημίες του ΠΑΟΚ έχουν κάνει τεράστια δουλειά. Αν θυμάμαι καλά, πρέπει να είναι ο Βαγγέλης Πολιωτόπουλος της Ακαδημίας υπεύθυνος. Ναι, είναι. Όντως, αυτό που κάνει ο ΠΑΟΚ, μακάρι να μπορέσουν να το κάνουν και οι άλλες ομάδες, αλλά δύσκολα. Γιατί να βγάζει νέα παιδιά, να τα σωματώνει σιγά σιγά στην ομάδα και με κάποιες προσθήκες έμπειρων ποδοσφαιριστών, κάποιες προσθήκες ξένων ποδοσφαιριστών, να χρησιμοποιεί και ελληνικό στοιχείο, είναι πάρα πολύ θετικό για το ελληνικό ποδόσφαιρο και πάρα πολύ θετικό για τον ΠΑΟΚ σαν ομάδα. Μου αρέσει πάρα πολύ. Και έχει όλα τα εχέγγυα φέτος να μπορέσει να κατακτήσει ξανά τον τίτλο. Γιώργο Χατζηζή, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, παιδιά. Καλή συνέχεια σε όλους και υγεία να έχουν όλοι. Και άλλη φορά με αφορμή ευχάριστη, θα τα πούμε. Όχι με δυσάρεστη. Πάμε στο Χάρη τον Εμμανουηλίδη, γιατί έχουμε αποχώρηση από τα γραφεία του Ρασβάν Λουτσέσκου. Αλλά Χάρη. Καλησπέρα και πάλι Κώστα και Βασίλη και Τάνια, όλοι μαζί. Μόλις αποχώρησε ο Ρασβάν Λουτσέσκου στη συνοδεία των δύο συνεργατών, τον μάνατζερ του Φούντια και του κύριου Καρίδα, όπως είπαμε νωρίτερα. Και ο ίδιος πάλι χαμογελαστός. Νομίζω ότι σε λίγη ώρα θα υπάρξει η επίσημη ανακοίνωση της ΠΑΟΚ. Καμιά δήλωση δεν έκανε. Όχι, δεν έκανε δήλωση. Έχει κάνει κάποια ανέβματα πάλι της κάμερας. Κάτι επίσημο όχι. Ο κόσμος μπορεί να τα δει. Και τις προηγούμενες δηλώσεις και αυτές θα ανέβουν στο μέτρο, τις αντιδράσεις του βασικά σε φωτογραφίες και βίντεο στο metrospot.gr. Ο ίδιος έτσι εμφανώς χαρούμενος, όπως είπαμε και νωρίτερα, αποχώρησε. Νομίζω ότι ήταν μια ωραία ημέρα για τον ίδιο, για τους συνεργάτες του. Και από εκεί και πέρα οι δηλώσεις και το κομμάτι των ανακοινώσεων θα έρθουν να συμπληρώσουν το σημερινό puzzle. Περίπου μία ώρα έκατσε εντός των γραφείων της Τούμπας. Ήρθε 4 η ώρα ακριβώς την ώρα της έναρξης εκπομπής σας. Αποχώρησε 5 πάνω την ώρα που θα πηγαίνετε για διάλειμμα. Οπότε νομίζω ότι μία ώρα ήταν αυτή η οποία έκανε τον Ρασβάν Λουτσέσκου να μείνει αυτή η μία ώρα έκανε τις ανακοινώσεις, όλα αυτά που θα επισημοποιήσουν τη συνέχεια της συνεργασίας του ΠΑΟΚ με τον Ρασβάν Λουτσέσκου για τα επόμενα 3 χρόνια. Ωραία, Χάρη, ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, Χάρη. Να είσαι καλά. Τα μηνύματα που στείλατε μετά το διάλειμμα. Ταλαιπωρημένος λίγο Θανάση ο πολίτης σήμερα. Εντάξει, Παρασκευή είναι. Και όπως λέει και ο Μάντζος κάθε φορά, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι.
Παναγιώτη, εντάξει, ναι, πως κάνω πλάκα. Ναι, εντάξει. Λέει, όλοι καταλάβουμε το νόημα και το point της έκφραση. Απλά ακούστηκε, λέει, φάνη στη ροή του λόγου. Ναι, εντάξει, δεν το παρεξηγούμε. Μην αγχώνεσαι. Φτάνει, ρε Πετρωτέ, με αυτόν τον Ντεσπότοφ. Φτάνει, ρε αγόρι μου, λέει ο Παντελής. Ήδη σημασία δώσε, δεν είναι κακό αυτό. Για ποιο να μιλήσουμε, ρε Παντελή, ναι. Για τον Ντίμηταρ Αγγέλοφ. Θα θυμάσαι τον Ντίμηταρ Αγγέλοφ. Τον είχε φέρει ο Άρης στο μπάσκετ το 2003-2002 στο μεγαλύτερο ταλέντο. Δεν το είδαμε ποτέ τον Ντίμηταρ. Και λέγαμε τι αφιερώματα είχαμε γράψει τότε. Τζάμπα μελάνη. Πετρωτέ, φόρα κρανός και έχει μαζί σου σκόρδα. Ο διπλανός σου ευκαιρία δεν χάνει να σου την πει. Έτσι. Φίλε Αντώνη. Μπράβο, ρε Αντώνη. Φίλε Αντώνη, έχεις απόλυτο δίκιο. Γι' αυτό το λόγο εξάλλου μπήκε η Τάνια ανάμεσά μας πλέον. Εμένα με έχουν βάλει σε μια γωνίτσα στο στούντιο. Ναι, γι' αυτό ακούγομαι from distance. Εντάξει, που λέει και ο φίλος ο Παναγιώτης, γιατί δεν χάνει ευκαιρία να του την πω. Άλλο, τι έχουμε άλλο, όχι αυτά έχουμε τα μηνύματα. Θα πάμε στα αγωνιστικά τώρα, του ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Θα πάμε, όχι πρώτα να πάμε... θα πάμε στα αγωνιστικά. Έχουμε μια αλλαγή προγράμματος. Μ' αρέσει που σας τα γράφω κιόλας. Όχι, δεν το είδα γιατί έγραφα μήνυμα εδώ πέρα. Προσπαθούμε σε 10 μέτρο που είμαστε, ρε Τάνια. Αλλού διαβάζει ο Βασίλης μηνύματα. Εγώ απαντάω σε άλλα μηνύματα. Εσύ στέλνεις εδώ πέρα, πρέπει να διαβάσουμε. Κάτσε τώρα να δεις, το στείλω και την άλλη εβδομάδα στο Ηράκλειο. Θα τον εκτοπίσω τελείως από το στούντιο. Άμα θέλει και την παράλληλη το πάνω, δεν έχουμε πρόβλημα. Λοιπόν, τώρα μια και είπες για τα πλάνα, πάω ΚΑΕΚ, με δεδομένο ότι έχουμε αυτό το διάστημα του Μιχαηλίδη, που θα εκτιμηθεί και αύριο, νομίζω λίγο φεύγει το δίλημα αν θα έπαιζε ο Μιχαηλίδης με την ΑΕΚ και ο Κουλεράκης. Θα παίξει ο Κουλεράκης, νομίζω, με τον Κετζιόρα. Έχει πράγματα να αποφασίσει ο Λουτσέσκου. Θα πρέπει να περιμένουμε, εκτιμώ, και την αυριανή προπόνηση για να μιλήσουμε ξεκάθαρα, γιατί είναι 4 ντέρμπι τα οποία πρέπει να διαχειριστεί και να βγάλει ένα πλάνο. Θα πω κάτι που είπα και χθες. Έχω την αίσθηση ότι στο μυαλό του Λουτσέσκου είναι η ισορροπία στο πώς πρέπει να αντιμετωπίσει τα ντέρμπι. Δηλαδή, εκτιμώ ότι δεν θα βάλει στη μεσοεπιθετική του γραμμή δύο περισσότερο αμυντικογενείς παίκτες και θα αφήσει δύο επιθετικογενείς για στο άλλο στο ματσά. Θα τους μοιράσει, ας πούμε. Δηλαδή, μπορεί να μοιράσει να βάλει Κωνσταντέλια Ζίβκοβιτς με την ΑΕΚ, για να έχει το Ζίβκοβιτς που είναι λίγο πιο συμμετοχικός στην άμυνα σε σχέση με τον Ντεσπότοφ, και να κρατήσει Μούργκ Ντεσπότοφ για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Το μεγάλο θέμα βέβαια είναι πώς θα διαχειριστεί τον Τάισον. Είναι στα 36 ο Τάισον, είναι απαραίτητος νομίζω για στο μάτς με την ΑΕΚ. Θα μου πεις, με τον Παναθηναϊκό δεν είναι. Είναι ένας παίκτης ο οποίος θα πρέπει ο Λουτσέσκου να μοιράσει τον χρόνο έτσι για να μπορέσει σε κάθε μάτς κάτι να πάρει από αυτόν. Στα χαφ η λογική λέει ότι θα πάει με χαφ ως ΔΟΕΦ. Μεϊτέ, γιατί πατάνε γερά και εκτιμώ ότι εκεί ποντάρει και δεν θα είναι το παιχνίδι όπως ήταν στην ΟΠΑΠ Αρίνα. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα μπακ, ο Μπάμπα νομίζω θα είναι αριστερά, ο Σάστρε θα είναι δεξιά. Δεν πιστεύω να πάει από τώρα σε επιλογή ότο ή να επαναφέρει τόσο άμεσα τον Βιερίνια με δύο προπονήσεις. Για τον Κοτάρσκι δεν το συζητάω. Και στην κορυφή της επίθεσης είναι ένα θέμα. Εγώ εκτιμώ ότι ο Μπράντον ταιριάζει λίγο καλύτερα. Θα τα δούμε όμως αύριο αυτά οριστικά στο τι θα αποφασίσει ο Λουτσέσκου. Πάμε στον Γιώργο τον Κουλακιώτη τώρα. Φαντάζομαι περιμένει και ο ίδιος πώς και πώς το παιχνίδι. Και δεν ξέρω, Γιώργο, αν το θεωρείς το πιο κομβικό από τα ντέρμπι σχετικά με την προσπάθεια που κάνει ο ΠΑΟΚ να είναι στην πρώτη θέση. Είναι καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Έχεις δίκιο σε αυτό που είπες, σε όλα όσα είπες. Είναι πολύ κομβικό αυτό το παιχνίδι, γιατί ο ΠΑΟΚ σε όλα τα παιχνίδια έχει δείξει πάρα πολύ καλό πρόσωπο, έχει κερδίσει σχεδόν όλα τα παιχνίδια. Μόνο με την ΑΕΚ δεν έχει παίξει καλά και δεν έχει καλά αποτελέσματα. Οπότε είναι μια ευκαιρία ακόμα τώρα αυτό το παιχνίδι της Κυριακής. Κυριακή νομίζω είναι, έτσι. Κυριακή, το βράδυ. Ναι. Είναι μια ευκαιρία για να αποδείξει ότι ήταν τα προηγούμενα μάτς, τα προηγούμενα παιχνίδια με την ΑΕΚ, ότι ήταν κακές παρενθέσεις και από το ότι σε αυτό το παιχνίδι θα δείξει πραγματικά την αξία του και θα πάρει το αποτέλεσμα που θέλει, που είναι μόνο η νίκη. Είπες και εσύ πιο πριν ότι η διαχείριση ενός τόσο καλού και μεγάλου ρόστερ είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα. Προσπαθείς να βάλεις 20 ποδοσφαιριστές, μπορεί και παραπάνω, εις άξιους, σε μία δεκάδα. Μέχρι τώρα έχει βγει πάρα πολύ καλά, όλοι οι παίκτες έχουν παίξει πάρα πολύ καλά, τα αποτελέσματα ήταν πολύ θετικά. Αν όχι τέλεια για την ομάδα, είναι στην πρώτη θέση. Νομίζω ότι θα συνεχίσει έτσι. Η εικόνα που δείχνει μέχρι τώρα είναι πάρα πολύ καλή και είμαστε όλοι αισιόδοξοι ότι θα συνεχίσει την πορεία του έτσι. Λοιπόν, εγώ να θυμίσω, Γιώργο, γιατί έχει σημασία αυτό, την ενδεκάδα του ΠΑΟΚ σε εκείνο το παιχνίδι.
Ο Πάουκ είχε παίξει με τον Κοτάρσκι. Δεξιά είχε τον Βιερίνια. Είχε Κόγκ Νάσμπεργκ κεντρικό αμυντικό δίδυμο και έχει πολλά προβλήματα. Και έβαλε στο 60 τον Κουλιεράκη και Άρον Άρον στη θέση του Νάσμπεργκ λίγο να τη μαζέψει την κατάσταση. Είχε Μπάμπα αριστερά. Είχε Μεϊτέο Ντόεφ στα χαφ. Και έβαλε στο 79 τον Σβάμπ αλλαγή. Του Σβάμπ του δίνουν πιθανότητες να είναι αυτός βασικός, γιατί και στο Περιστέρι μπαίνοντας, νομίζω ήταν λίγο πιο συμμετοχικός από τον Οσδοέφ. Απλά ο Οσδοέφ έχει αυτή την ικανότητα στο ψηλό παιχνίδι, ερχόμενος από πίσω, να σημειώνει γκολ όπως αυτό που ακυρώθηκε στο Περιστέρι. Είχε Κωνσταντέλια, Ντεσπότοφ, Ζίβκοβιτς και έβγαλε κάποια στιγμή τον Ντεσπότοφ και έβαλε τον Ντάισον στο 60. Σαμάτα βασικό και έβαλε στο 79 τον Τόμας. Θεωρώ δηλαδή ότι οι αλλαγές του και οι 5 έχουν πολλές πιθανότητες να είναι στο βασικό σχήμα του αγώνα της Κυριακής. Αν υπάρχει κάτι το οποίο είναι, και δεν ξέρω αν το παρατηρήσεις και εσύ, έχει να κάνει με την ΑΕΚ, η οποία όσο είχε συμμετοχή σε τρεις διοργανώσεις, κάπου έδειχνε κουρασμένη, δεν έβγαζε την ίδια ενέργεια. Τώρα που αποκλείστηκε και από Ευρώπη και από Κύπελο και έχει μόνο το πρωτάθλημα, αρχίζει και πάλι και βγάζει μια εικόνα με πολλή ενέργεια την οποία είχε και πέρυσι. Ναι, είναι λογικό όταν έχεις πάρα πολλά παιχνίδια και στο ΠΑΟΚ έχει γίνει αυτό. Να έχει κουραστεί η ομάδα, να οι παίκτες, να έχει τη λεγόμενη κοιλιά που λέμε να κάνει μια ομάδα. Η ΑΕΚ την έκανε. Mm-hmm. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση. Νομίζω ότι όποιος και να παίξει θα δώσει το 100% και νομίζω και θα παίξει όπως ακριβώς θέλει και ο προπονητής. Πλέον το έχουμε πει και επανειλημμένο ότι έχουν αφομοιώσει όλες τις οδηγίες που θέλει, που έχει δώσει ο κ. Λουτσέσκου. Παίζουν ακριβώς τον τρόπο που θέλει. Και βγαίνει και μέσα στο γήπεδο, έτσι. Ναι. Ίσως αν μπορούμε να πούμε, παιδί μου, ότι το Κωνσταντέλια, ας πούμε, που περισσότεροι το θέλουμε να το βλέπουμε από την αρχή, είναι ένας προσφυγητής που είναι πάρα πολύ χρήσιμος για την ομάδα. Δεν ξέρω αν θα ξεκινήσει τώρα την Κυριακή, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικός παίχτης. Βέβαια, δεν ξέρω αμυντικά πόσο θα μπορέσει να εκτελέσει, να μπορέσει να κάνει άμυνα, αλλά πολύ σημαντικός όταν έχουμε την μπάλα και η δημιουργία του είναι πολύ σημαντική για την ομάδα. Το ίδιο βέβαια και ο Τάισον, τα είπες και εσύ πριν λίγο. Είναι πάρα πολλοί παίχτες οι οποίοι μπορούν να κάνουν τη δουλειά στο κύριο Λουτσέσκου και νομίζω είναι το έργο του πάρα πολύ δύσκολο. Mm-hmm. Γιώργο, περιμένεις κλειστό παιχνίδι ή ανοιχτό? Γιατί και ο Αλμέιδα δεν είναι αμυντικογενής προπονητής. Φουλ επίθεση παίζει εξ όλα τα μάτς. Και ο Λουτσέσκου δεν είναι προπονητής που θα κλειστεί πίσω. Mm-hmm. Θέλει την μπάλα στα πόδια ο ΠΑΟΚ. Βλέπεις ένα παιχνίδι το οποίο να είναι συναρπαστικό, να δούμε πολλά γκολ, ας πούμε? Εγώ αυτό θα σου έλεγα τώρα, ότι είναι και οι δύο ομάδες έχουν ένα στυλ παιχνιδιού συγκεκριμένο. Το έχουμε πει πολλές φορές και ειδικά μαζί που έχουμε συζητήσει, ότι ο ΠΑΟΚ έχει χτίσει την επίθεση από πάρα πολύ πίσω, προσπαθεί, ανεξάρτητα αν η άλλη ομάδα πιέσει μπροστά, ανεξάρτητα αν τον περιμένει στο μισό γήπεδο. Ο ΠΑΟΚ έχει ένα στυλ παιχνιδιού, το ίδιο και η ΑΕΚ νομίζω. Mm-hmm. Από εκεί και ύστερα. Και το σκάουτινγκ που κάνουν θα δουν και την αντίπαλη ομάδα, παίζουν με ένα συγκεκριμένο στυλ παιχνιδιού όπως είπαμε, θα προσπαθήσουν να κλείσουν, να πιέσουν πολύ μπροστά και να κλέψουν κάποιες μπάλες όπως έχει γίνει στο παρελθόν. Είναι δύσκολο μάτς, είναι σκάκι, θα είναι ένα παιχνίδι πολύ, πολύ συναρπαστικό. Σίγουρα άμα πει κάποιο γρήγορο γκολ θα δούμε πάρα πολλά γκολ, γιατί και επιθετικά οι δύο ομάδες είναι πάρα πολύ καλές. Θα γίνει ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι, ένα ντέρμπι. Μάλλον είναι κρίμα που δεν θα έχει κόσμο, γιατί και ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ έχουν δείξει ότι είναι πάρα πολύ καλές ομάδες και θα είναι ένα πολύ καλό παιχνίδι. Μάλιστα. Αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ, μετά θα μιλάμε για απόλυτο φαβόρι για το πρωτάθλημα ή είναι λίγο νωρίς να τα συζητάμε όλα αυτά, γιατί είναι πολλά τα ντέρμπι και με τα play-off ας πούμε, που έρχονται? Γιατί θα πάει στο συμπέντε από την ΑΕΚ, έτσι. Γι' αυτό το λέω. Ναι. Κατά τη γνώμη μου, ο ΠΑΟΚ παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Έχει την καλύτερη ομάδα. Ανεξαρτήτως του αποτελέσματος του Κυριακάτικου ντέρμπι, θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ είναι η πρώτη και άξια βρίσκεται στην πρώτη θέση. Από εκεί και ύστερα, είπες και εσύ, θα δούμε στα play-off τι θα γίνει. Εκεί όλα κρίνονται. Αν διάλεγα μία νίκη είτε την Κυριακή ή στα play-off, σίγουρα θα επέλεγα το play-off. Οπότε ανεξαρτήτως του αποτελέσματος συνεχίζει η ομάδα και νομίζω ότι θα τερματίσει την πρώτη θέση. Μάλιστα. Ωραία, Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, ενημερωνόμαστε ότι σε λίγο θα έχουμε την ανακοίνωση της συμφωνίας με τον Λουτσέσκου. Θα υπάρχει και ένα μήνυμα του προπονητή του ΠΑΟΚ.
Άρα είμαστε εν αναμονή της δημοσίευσης από την πλευρά της ΠΑΕ. Τόση ώρα θα είναι άσυπτο, μου λέει. Βγάλε την ανακοίνωση να τελειώνουμε. Ασυγκράτους Λιβάη Γκαρσία. Ναι. Δεν είναι για ροζ φανελάκι, γράφει ο Βαγγέλης ο Αρναούτογλου, ο οποίος είναι εξαιρετικά ενημερωμένος ρεπόρτερ. Που σημαίνει ότι ο Λιβάη πάει για βασικός. Άκουγα, δεν ξέρω αν έχει. Αν το γράφει έτσι, σημαίνει ότι πάει για βασικός. Άκουγα τώρα πάνω σε αυτό που. Για καταλάβει ο κόσμος τι εννοεί ο Βαγγέλης, γράφοντας για το ροζ φανελάκι. Άκουγα, δεν ξέρω αν έχει δει τους διαλόγους που κάνουν. Τώρα κάνουν διαφήμιση, άρα δεν είναι κακό, όλοι το βλέπουν. Ναι, που κάνει ο Γιαννίκος Οδούσκας με τον Αλέξο Σπυρόπουλο σε ένα κανάλι του B365 που κάνει αναλύσεις αγωνιστικής σε κάποιο συγκεκριμένο αγώνα. Δεν ξέρω, δεν έχω ακούσει. Αν το έχει δει στο βίντεο, στο Facebook είναι αυτό. Και κάνουν μία ανάλυση του ΑΕΚ, του ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Εκεί πάνω είπε ο Αλέξος Σπυρόπουλος, συμφωνώ με αυτό, ότι ο Λιβάη, ο οποίος είναι 100% ok, σε σχέση με τον Μπόντσε που είναι 100% ok, είναι η βασική επιλογή. Ξεκάθαρα. Ναι, φίλε. Δηλαδή υπάρχει συγκεκριμένη ιεραρχία στους center for της ΑΕΚ. Όπως λες στον Παναθηναϊκό, Ιωαννίδη Σπόρα Γερεμέγεφ. Ναι, λένε ότι από τη στιγμή που ο Πόνσε τώρα σκοράρει κατά ρηπάς, δεν το βγάζει έξω. Όχι, δεν γίνεται αυτό, ρε φίλε. Εντάξει, ο Λιβάη είναι άλλη κλάση. Άλλη κλάση. Είναι ο Λιβάη. Ο οποίος βέβαια έχασε ευκαιρία στον αγώνα τώρα με τον Όφη. Δηλαδή έβαλε το τρίτο τετατέτ, αν δεν κάνω λάθος. Ένα σίγουρα θυμάμαι από δεξιά. Νομίζω ένα από το. Και έβαλε το τρίτο τετατέτ. Βασίλη, όποιος βλέπει τα μάτς χωρίς παροπίδες τη ΑΕΚ. Καταλαβαίνει ότι η ΑΕΚ με τον Λιβάη Γκαρσία είναι 30% πάνω επιθετικά. Έτσι τώρα μιλάμε. Δηλαδή ο παίκτης που είναι μια κλάση φαίνεται. Λοιπόν, πάμε στα Γιάννα να μιλήσουμε με τον Γιάννη τον Γιαννάκη, τον συνάδελφο. Διάβασα και τη χθεσινή ανακοίνωση από τους οργανωμένους φίλους του ΠΑΣ Γιάννενα που προχωρήσαν σε ένα κάλεσμα και αντιλαμβάνονται ότι είναι μια από τις τελευταίες ευκαιρίες του ΠΑΣ Γιάννενα για την παραμονή και γι' αυτό το λόγο για τον Μπάς Γιάννα το παιχνίδι είναι εξαιρετικά κομβικό, αν μπορώ να βάλω το εξαιρετικά αυτό με τον Αριέζε. Ναι, Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, είστε καλά? Καλά, εσύ πώς είσαι? Στη μάχη της επιβίωσης. Να σου πω κάτι, εγώ αυτό το 1-4 από τη Λαμία δεν το περίμενα. Εντάξει, η Λαμία είναι σε καλή κατάσταση, δεν το συζητάμε, αλλά 1-4 ήταν πολύ βαρύ. Εγώ νομίζω ότι το έχω εντοπίσει. Ο ΠΑΣ Γιάννενα προσπάθησε, επειδή ήταν πάρα πολύ πίσω στην βαθμολογία και είχε κάποια κρίσιμα παιχνίδια στην έδρα του, ο κύριος Γρηγορίου αποφάσισε ότι πρέπει να μπούμε με το μαχαίρι στα δόντια, το πούμε έτσι, να παίξουμε επιθετικά για να νικήσουμε. Γιατί δεν μας έπαιρνε η βαθμολογία. Αυτό έκανε με τον Αστέρα Τρίπολης. Τρώει γκολ νωρίς, αλλά εκεί καταφέρνει, αντιδράει στο ημίχρονο, το γυρίζει το μάτς και παίρνει την νίκη. Μπαίνει επιθετικά να παίξει με τον Πανσεραϊκό, τρώει τα γκολ το ένα πίσω από το άλλο και χάνει το μάτς. Δεν έχει περιθώρια, πρέπει οπωσδήποτε να μπει για την νίκη στο μάτς με τη Λαμία. Πέναλτι στο 13, γκολ στο 20, γκολ στο 22, τέλειωσε το μάτς. Ναι, ναι. Παρότι προσπάθησε να το γυρίσει και είχε και δοκάρει στο 45 να το κάνει 2-2. Εν τέλει, εγώ νομίζω ότι ο ΠΑΣ Γιάννενα. Είναι ο Σαφάμου, θα δώσουμε, ρε Γιάννη. Πήγε να βγει μπροστά, να ρισκάρει. Και το πλήρωσε, να πει ότι πρέπει να κερδίσω εγώ αυτά τα μάτια και να διεκδικήσω εγώ τη νίκη. Και δεν πήγε να παίξει όπως το Καραϊσκάκη, ας πούμε, να κάτσω πίσω τακτικά και να διεκδικήσω τις όποιες πιθανότητες έχω στο μάτς στους ανοιχτούς χώρους. Που έδωσε δηλαδή χώρο στον Ολυμπιακό, αναγκαστικά δηλαδή έδωσε χώρο. Εκεί όμως το εκμεταλλεύτηκε, γιατί το έκανε 2-1 το μάτς, είχε ευκαιρίες και για 2-2. Ανοιξανήθηκε πάρα πολύ στο τέλος. Μετά όταν ρισκάρισε. Εδώ τώρα τι περιμένουμε από εντεκάδα από τον ΠΑΣ? Από εντεκάδα θα δούμε τώρα τι θα γίνει, γιατί υπάρχει μια απογοήτευση από πολύ έμπειρους παίχτες, οι οποίοι δεν είναι ότι δεν έκαναν 1-2-3 καλά μάτς, είναι όλη τη χρονιά σε πάρα πολύ κακή κατάσταση. Ναι. Οπότε δηλαδή, ποιοι είναι αυτοί? Στιγμή φτάνει το πλήρωμα του χρόνου που λες ότι θα τους αλλάξω. Ποιοι είναι αυτοί? Θα δούμε αύριο. Έχει, Γιάννη, καλησπέρα και από μένα. Έχει από τις νέες μεταγραφές κάποιους που θα μπουν τώρα? Πιθανό να δούμε άλλα δύο πρόσωπα. Ίσως όχι βασικό, δεν ξέρω αν θα δούμε τον Ροζάλες, αλλά θα τον δούμε για πρώτη φορά. Πήρε δεκάρι μετά από χρόνια ο Παζιάννα. Να δούμε αν προλαβαίνει να μπει σε έναν ρυθμό και αυτός να δείξει πράγματα και να βοηθήσει τον ΠΑΣ Γιάννενα. Αλλά έχει κάνει 5 μεταγραφές ο ΠΑΣ. Οι δύο έχουν παίξει, ο Τούτου και ο Ντεμίρ έχουν κάνει παιχνίδια.
ένα ο Ντεμίρ, δύο ο Τούτου. Τώρα πρώτη φορά θα μπουν ο Νάγκη ο τερματοφύλακας και ο Ροζάλες ο Αργεντινός, ο επιτελικός χαφ. Και υπάρχει ένας ακόμα παίκτης που έχει αποκτήσει ο Παζιανός, ο Μποτσίνσκι, που είναι στόπερ, αλλά δεν νομίζω ότι θα είναι έτοιμος ακόμα, την εξέλιξη του μάτς και όλα. Τώρα στόπερ θα δείξει αν χρειάζεται να αλλάξει ο Παζιανός. Πάντως Γιάννη, πρέπει να σου πω κάτι εγώ αυτό που βλέπω για τον Παζιανά. Πέρα από αυτό που είπες, όταν παίζει ανοιχτά εκτίθεται, πληρώνει πάρα πολύ την ιστορία με τους τερματοφύλακες. Ο Αθανασίου φαίνεται ότι έχει καλά στοιχεία, αλλά το παιδί είναι άπειρο, έτσι. Δηλαδή βγάζει το δεύτερο πέναλτι και κάνει μια γκέλα μετά στο 1-3 της Λαμίας που εκεί τώρα σου κόβεται τα πόδια. Δεν μπορεί να φταίει ο Αθανασίου όμως τώρα. Έχει φάει πολλά γκολ πας φέτος από τερματοφύλακες. Είναι η ομάδα. Είναι η ομάδα η οποία φέτος ταλαιπωρείται πάρα πολύ στο θέμα του άσου. Και πληρώνει. Δηλαδή πιστεύω ότι αν είχε άλλον τερματοφύλακα φέτος, γιατί ο Κλέιμαν της έχει στερήσει πολλούς βαθμούς. Θα μπορούσε να είναι σε άλλη κατάσταση ο ίδιος πας με τους υπόλοιπους ίδιους παίκτες. Ακριβώς όταν ξεκίνησε καλά ο Κλέιμαν, κανένα δεν το περίμενε αυτό το πράγμα. Ναι, ναι. Από το παιχνίδι του πρώτου γύρου με τον Πανσεραϊκό και μετά, δεν είναι ότι έκανε ο ίδιος χοντρά λάθη, είναι ότι έκοψε και τα πόδια της υπόλοιπης ομάδας. Ναι, έχει φάει πολύ φθηνά γκολ, ρε Σιγιάννη. Όταν είσαι αμυντικός και βλέπεις να τρώγονται τέτοια γκολ, δεν μπορείς μετά. Πέφτει και η ψυχολογία σου. Δεν μπορείς να συνέλθει όλη η ομάδα. Αυτό που λέμε ότι η ομάδα ξεκινάει από τον Άσο, στην περίπτωση του Παζιάννα αποδείχθηκε περίτρα και πέρυσι που είχε προβλήματα το πρώτο εξάμηνο και όταν άλλαξε και πήρε τον Τζιντότα συνήλθε και φέτος που δεν μπόρεσε να βρει αντικαταστάτη και αν δεν βγήκε ο Νάγκη που είναι ο αναπληρωματικός της Λαμίας, δεν πήγε πήρε κανένα... Ναι και να σου πω κάτι, θυμίσου Μελοντίκιν, ποιος ήταν ο Πάζ, δεν ήταν πολύ καλύτερη ομάδα αλλά έχει καλότερο με το φύλακα ρεσί από κάτω. Είχε και το Λοντίκιν, όταν είχε το Λοντίκιν. Αυτό σου λέω. Δηλαδή ο Πανσαραϊκός που πάει καλά σχετικά, έτσι. Θυμάσαι εκείνο το μάτς ΑΕΚ Πανσαραϊκός τι έβγαζε ο Χόβαν. Δηλαδή εκείνο το μάτς μπορεί να φας 5 γκολ και να κάνεις να συνέλθεις, ας πούμε, 3 παιχνίδια. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, ειδικά για αυτές τις ομάδες ο τερματοφύλακας. Ακριβώς κάπως έτσι πληρώνει αυτό. Πληρώνει και το ότι και ο κύριος Γρηγορίου θεώρησε ότι θα είναι εύκολο να αλλάξει την ψυχολογία της ομάδας, να τη βάλει να παίξει σε αυτά τα μάτς της έδρας τουλάχιστον να μπει επιθετικά και να τα τελειώσει. Και αντί να τα τελειώσει ο Παζιάννα να βρέθηκε να χάνει δύο πάρα πολύ καθοριστικά παιχνίδια και τώρα τα περιθώρια έχουν στρέψει απελπιστικά. Τώρα αύριο θα είναι ένα παιχνίδι ίσως λίγο πιο κοντά στα μέτρα του Παζιάννα γιατί ο Άρης θα πάρει την πρωτοβουλία των κινήσεων, θα δώσει χώρους. Καλά, μην μπαίνεις κιόλας τώρα. Μην μπαίνεις κιόλας αυτό που λες. Δηλαδή μην επενδύσεις σε αυτό, γιατί ο Άρης αύριο, άμα μου πεις αυτή τη στιγμή την εντεκάδα, θα σου πω τον Κουέστα, θα σου πω το Φατόρε δεξιά, θα σου πω το Βέλεθ με το Ρος κέντρο άμυνας, αριστερά Φεράρι, για άξονα δεν σου αποκλείω τον Ντουκουρέ. Δεν σου αποκλείω τον Μπάρντο αντί του Νταρίντα. Ναι, θα προστατεύσει παίκτη. Θα προστατεύσει παίκτη στον αγώνα του Πανετολικό. Σίγουρα, εντάξει. Δηλαδή, δεν ξέρω αν θα είναι αυτή, εντάξει, αλλά δεν αποκλείω το ενδεχόμενο να έχει αρκετές αλλαγές. Δηλαδή, Μωρόν στην κορυφή δεν περιμένω να δω. Ναι, ναι. Τους καλούς θα τους κρατήσει εκτός. Πλην του Κουέστα. Να τους βάλει στη διάρκεια του αγώνα όπως έκανε με τον Πανετολικό. Αυτό πιστεύω θα κάνει. Μάλιστα. Έχει ενδιαφέρον το μάτς. Πάντως αύριο θα έχει ο ΠΑΣ τρεις αλλαγές, θα τις έχει πιστεύω. Έχει πολύ ενδιαφέρον το μάτς αύριο. Τώρα γιατί έγινε και αυτή η συζήτηση με τα χρήματα στον Άρη, μπορεί αυτό το πράγμα δεν ξέρεις πώς. Σε συνδυασμό με το κύπελο. Ναι, σε συνδυασμό με το κύπελο, το οποίο δεν ξέρεις πώς θα το πάρουν οι παίκτες στο μυαλό τους, είναι ένα μάτς αύριο που μπορεί να τα δεις όλα, ας πούμε. Πάντως όλες οι ομάδες περιμένουν. Όλες. Όχι όλες, αλλά. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι αν ο Άρης. Από το στοίχημα. Ναι, σωστό. Ισχύει αυτό. Μα αυτό νομίζω είναι και βασικό έσοδο για τους περισσότερους. Πάντως η αλήθεια είναι τώρα για να το μαζέψουμε. Αν ο Άρης είναι σοβαρός, δύσκολα μπορεί να πάρει ο ΠΑΣ κάτι. Έτσι. Η αλήθεια. Ας επενδύσουμε στο ότι δεν θα είναι. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή ότι ο Άρης στην καλή του μέρα έχει απόσταση από αυτές τις ομάδες. Πρόσεξε, ο Άρης πήγε, όταν πήγε να παίξει με τον Πανετολικό στο πρωτάθλημα με τόσες αλλαγές. Και είδες ότι έριξε τέσσερα. Θα μου πεις ότι δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα από τον Πανετολικό και έκανε δύο φάσεις ο Πανετολικός, αλλά μετά ο Άρης θα μπορούσε να βάλει και περισσότερα. Δηλαδή υπάρχει και το κίνητρο που μπορεί να νιώθει ένας παίκτης. Και πήγε να παίξει επιθετικά ο Πανετολικός. Είναι αυτό που σου είπε ο Βασίλης πριν, Γιάννη. Είχε πήγε να παίξει επιθετικά ο Πανετολικός. Ναι, πήγε, ξανοίχτηκε, ναι. Και το χτύπησε το δάγκο σου, Άρης. Δεν νομίζω πάντως ότι ο Πας θα ξανοιχτεί πλέον τόσο πολύ. Θα πάει λίγο πιο προσεκτικά και νομίζω ότι αυτή η προσέγγιση.
Όποιος και αν είναι ο αντίπαλος, νομίζω ότι θα βοηθήσει περισσότερο τον Παζιάννα, γιατί είναι πάρα πολύ εκτεθειμένος αμυντικά, με τους τερματοφύλακες, με τους στόπερ, με τα αμυντικά χαφ που δεν μαρκάρουν το ίδιο καλά φέτος, όπως ήταν σκυλιά του πολέμου πέρυσι ο Τζίνο με τον Καραχάλιο. Έχει τρομερά προβλήματα. Ενώ όπως πήγε και στήθηκε στο Καραϊσκάκης, που είχε εξαιρετική αμυντική προσήλωση, ζόρισε πάρα πολύ τον Ολυμπιακό να του κάνει φάση. Μέχρι το 56 είχε μία φάση ο Ολυμπιακός και μία ο Παζιάννα. Μετά το 56 ήταν πιο ανοιχτό το μάτι, γιατί μπήκε το πρώτο κόμμα. Ναι, σωστό. Ναι. Μετά αλλάζεις. Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Γιάννη. Καλά, γεια σας. Λοιπόν, αυτά από το συνέφο του Γιάννη, το Γιαννάκη. Ο Μίλτος θέτει ένα πολύ σοβαρό θέμα και το διάβασα σήμερα και στο και social media. Η μηχανοκίνητη συνοδεία του ΠΑΟΚ στο γήπεδο δεν συμπίπτει με τον μπάσκετ του Άρη την ίδια ώρα. 5 και 4 η μηχανοκίνητη του ΠΑΟΚ, 4 στο ματς του Άρη. Ναι, ελπίζω αυτοί που πρέπει να έχουν πάρει τα μέτρα που πρέπει. Το θεωρώ αυτονόητο, αλλά απλά είπα να το πω. Όχι, σωστή η παρατήρησή σου. Ξέρεις που είναι το επικίνδυνο, Βασίλη, να σου πω που είναι το επικίνδυνο. Του Άρη τώρα τι ώρα θα μαζευτούν αφού είναι 4 στο ματς. 4.30 είναι το ματς. 4.30. Τι ώρα, 3.30 θα είναι στο γήπεδο, ας πούμε. Θα είναι 4 ώρα μέσα, ναι. Εντάξει, θα είναι 4 ώρα μέσα. Η λογική λέει ότι για να πάνε στο Μακεδονία Παλάς 5 και 4 θα μετακινηθούν μετά τις 4. Το θέμα είναι κάποια μηχανάκια που είναι τα πρώτα που βγαίνουν να μην τύχει να κυκλοφορούν εκεί ανατολικά και να έρθουν σε σημείο που θα έρχονται και ο παδί του Άρη. Στο παλέ είναι. Τι ανατολικά. Ποιο? Στο παλέν την παιχνίδι. Όχι, άλλο λέω. Να μην, επειδή θα είναι στο Μακεδονία Παλά τα μηχανάκια, τα οποία θα φύγουν να ξεκινήσουν να πάνε στο Μακεδονία Παλά. Να μην τύχει από νωρί κάποιοι να κυκλοφορούν και να πετύχουν οπαδό στο Άρη, θα πρέπει η αστυνομία να έχει το νου της. Εκεί να υπάρχει περιμετρικά αστυνομική δύναμη, δεν το συζητάμε. Ο φίλος ο Παοκάρα Αρμουτίδης από την Κολονία. Εγώ πάντως μπορεί όλα τα χρόνια που ήρθε ο Σαββίδης να ήρθαν αλλαγές και να ντάμπλα ξεχαστώ, αλλά πιστεύω ότι είναι η πρώτη χρονιά που μπήκε σε άλλο επίπεδο γενικώ. Σε όλα ό,τι έχει να κάνει με μια λειτουργία Ευρωπαϊκού Συλλόγου. Δηλαδή θεωρεί ότι έχει εξυγχρονιστεί. Αυτό ξεκινάει από την εμπιστοσύνη Λουτσέσκου Σαββίδη. Ο φίλος ο Αναστάσης λέει: χορτάσαμε ρε Βασίλη με όλους αυτούς από την εποχή Κοντομινά και μετά που θέλουν να έχουν όλα τα ωφέλη ενός Προέδρου από τις λεγόμενες μεγάλες ομάδες και τις ευθύνες όμως ενός διαχειριστή των οικονομικών τους. Όπα. Έχει χρηματοδοτήσει. Δεν είναι έτσι, Αναστάση. Εντάξει, λέω ότι γίνεται και φέτος, εγώ τι καταλαβαίνω. Μην είμαστε άδικοι. Εντάξει. Και μόνο που βγήκε στην επιφάνεια σαν θέμα ένα ακόμη πλήγμα στο γόητρο της χιλιοταλαιπωρημένης διοικητικά ομάδας, αλήθεια με την υπόθεση του συμπαίκτη στην ΠΑΕ Άρης, τι έγινε? Από μένα δεν άκουσες πολλά πράγματα, Αναστάση. Δεν έχω κάτι να σου πω σχετικό. Αν έχω κάτι και το έχω ξεκαθαρίσει πολλές φορές, από μένα θα ακούσεις όταν έχω κάτι πραγματικά επιβεβαιωμένο. Δεν θα μπω ποτέ στη φημολογία. Θα μπορούσα και εγώ κάλλιστα, Αναστάση, να μπω να σου αραδιάσω καμιά δεκαριά ονόματα, να σου αναφέρω 2-3 φαντ, σαν αυτά που κυκλοφόρησαν τα πολλά. Δεν έχω επιβεβαιώσει κάτι, δεν βγήκα ποτέ να σου πω απολύτως τίποτα, σεβόμενος ότι δεν μ' αρέσει να καλλιεργώ ελπίδα, αν δεν μπορώ να την αποδείξω την ελπίδα. Αυτά. Λοιπόν, μήνυμα του ΠΑΟΚ. Μισό λεπτό. Μήνυμα ανακοίνωση του Λουτσέσκου. Άντε ρε με τον Λουτσέσκου. Ανακοινώ λοιπόν, και Θανάση. Κάποιες σχέσεις ξεπερνούν το ίδιο το άθλημα, κάποιες σχέσεις γίνονται σχέσεις ζωής. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την επέκταση συμβολέου του Ρασβά Λουτσέσκου μέχρι 36/27. Ήρθε στην ομάδα το μακρινό πλέον 2017. Κατέκτησε τα πάντα. Δύο συνεχόμενα ντάμπλ εντός γηπέδου, νίκες ρεκόρ. Έφυγε, αλλά η καρδιά του ήταν πάντα εδώ. Επέστρεψε και συνέχισε να γράφει ιστορία. Έσπασε κάθε ρεκόρ, ομαδικό και ατομικό. Έφτασε στην ομάδα σε προημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης και έχτισε έναν εντυπωσιακό ΠΑΟΚ. Η θέληση ήταν αμοιβαία εδώ και πολύ καιρό. Σήμερα στο γήπεδο της Τούμπας ήρθε και η τυπική επιβεβαίωση. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου θα είναι ο προπονητής του Δικεφάλου μέχρι τον Ιούνιο του 2027 και η ανακοίνωση καταλήγει με το «In Ρασβάν We Trust». Διάλειμμα και επαναρχόμαστε. Λοιπόν, να πούμε, επειδή ρώτησε ένας φίλος, ότι η παρουσίαση του βιβλίου του Μπάνε είναι την Δευτέρα, 7.30 ώρα το απόγευμα, στο Ολυμπιακό Μουσείο. Ναι. Εντάξει. Εγώ το διάβασα το βιβλίο του Μπάνε. Είναι εξαιρετικό. Και εγώ διάβασα το μισό. Έχει πολύ ωραία. Είναι εξαιρετικό βιβλίο. Ψαγμένο. Δεν είναι το κλασικό βιβλίο ενός αθλητή, παλιού αθλητή, ο οποίος γράφει. Απλά καταγράφει περιστατικά. Είναι περισσότερο τα διδάγματα τα οποία άντλησε ο Μπάνε μέσα από την καθημερινή τριβή, από παιχνίδια. Είναι περισσότερο ένα βιβλίο life coaching, όπως το λέω, το οποίο το σπουδάζει κιόλας ο Μπάνε. Δεν ξέρω αν ολοκλήρωσε τις σπουδές του.
στο, πάνω στο life coaching, και συμβουλεύει ουσιαστικά. Γι' αυτό και θεωρώ ότι είναι απαραίτητο, είναι αναγκαίο για έναν νεαρό και κυρίως αθλητή, νεαρό αθλητή, αλλά και γενικά στη ζωή, δεν είναι μόνο για, για αθλητή, να το διαβάσει. Το συμβουλεύει το πώς να διαχειριστεί την πολύ μεγάλη χαρά, την πολύ μεγάλη λύπη, ό,τι μπορεί να προκύψει στη ζωή ενός ανθρώπου. Εγώ πάντως του ζήτησα να με αναλάβει. Ναι, τι να σε αναλάβει. Να κάνουμε μαθήματα. Life coaching. Έχεις ανάγκη εσύ, life coaching. Βεβαίως. Έχεις, ε? Βεβαίως. Μάλιστα. Εντάξει, ο Μπάν είναι εξαιρετικός στην κουβέντα. Δεν, πέρα από το κομμάτι, είναι του πρώην παίκτη, προπονητή, προέδρου κτλ. Ο Μπάν είναι εξαιρετικός στην κουβέντα. Αλλά αυτό που του αρέσει πραγματικά και το λατρεύει είναι να μιλάει για το παρόν και το μέλλον. Δεν του αρέσει να μιλάει για το παρελθόν. Τώρα, στο βιβλίο υποχρεωτικά κάνει βουτιές στο παρελθόν. Δεν θα μπορούσε άλλωστε να τις αποφύγει. Αλλά δεν είναι βουτιές οι κλασικές. Το τότε να σταθεί σε μια επιτυχία. Όχι. Είναι διδάγματα. Και εντάξει, είναι ένα άνθρωπο το οποίο άσπισε το μαλλί, εντάξει. Ναι, δηλαδή μπορεί να σε συμβουλέψει, να σε κατευθύνει σε κάποια πράγματα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο τις προβλέψεις του Μιχάλη Βραζιλιάνου για να επιστρέψουμε. Έλα, Μιχάλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα, παιδιά, καλησπέρα στους ακροατές. Μιας και είπες τώρα για το παρελθόν, μίλησε ο Μπάνε, μίλησε για το παρελθόν και ο κύριος Καραπαπάς, ο οποίος είπε ότι είχε πάρει τη φούστα για να τη δώσει στην κοπέλα του. Ναι, ναι, και την πήρε στα γραφεία της ΕΠΟ. Ναι, καταστήμη είχε μαζί του όταν πήγε στα γραφεία της ΕΠΟ. Απίστευτα πράγματα. Τώρα, για το σημερινό, πολύ ωραίο πρόγραμμα, πλούσιο πρόγραμμα. Αρχίζουν σε λίγο οι αγώνες από την Κύπρο, φτάνουν τα ξημερώματα 7 η ώρα να τελειώνουν τα παιχνίδια στο Μεξικό. Θα πάμε με ένα σύστημα 2-3-4 με μπόλικη δόση ρίσκου, αφού αναφερόμαστε στις ισοπαλίες. Από την Γαλλία στις 8.30 Βερσαλίες Λεμάν. Από την Β' Ισπανία στις 9.30 Λεβάντε Λεγανές. Από την Ιταλία, από τη μεγάλη κατηγορία, μεγάλο παιχνίδι, πολύ ιδιαίτερο παιχνίδι και σημαντικό για τις δύο ομάδες, Σαλερνιτάνα Έμπολη, 10 παρατέταρτο. Και στις 10, από τη μεγάλη κατηγορία της Ισπανίας, Κάντιθ Μπέτις. 2-3-4 σύστημα, 11 στήλες με αυτά τα 4 χ. Πολλά περισσότερα θα βρείτε και στο MetroBet βέβαια. Έχει και πολλά ωραία goal και over σήμερα στο metrosport.gr, στη διάθεσή σας ήδη στήλες. Παιδιά, καλή συνέχεια. Να δώσουμε και μία είδηση. Εχθές ο Αχιλλέας Ρουσιαμάνης παραδέχθηκε επιβεβαίως εδώ στο Μετρόπολης την πρόθεση και τις συζητήσεις με τον Βασίλη Τογιόπουλο με σκοπό την επέκταση, την υπογραφή νέου συμβολαίου. Ο ατζέντης του Βασίλη Τογιόπουλου, ο Μάρης Ολύμπιος, είναι στη Θεσσαλονίκη ήδη. Υπάρχει ένα προγραμματισμένο ραντεβού το οποίο θα γίνει. Από πού είναι η καταγωγή του Ολύμπιου? Ξέρω ότι υπήρχε ήρωας Γεωργάκης Ολύμπιος. Όχι, δεν το ήξερα. Ναι. Υπάρχει ένα ραντεβού προγραμματισμένο την Κυριακή, όπου θα βάλουν κάτω νούμερα. Προφανώς η διάρκεια του συμβολέου θα είναι ή τριετές κλειστό ή 2+1. Τα νούμερα τώρα θα μπουν. Τα νούμερα θα μπουν στο ραντεβού της Κυριακής. Προφανώς έχει περιγραφεί η οικονομική δυνατότητα, έχει περιγραφεί ένα σκέλος της πρότασης, όπως είναι δεδομένο ότι στο οικονομικό σκέλος η πρόταση δεν έχει καμία σχέση με τα χρήματα που εισπράττει φέτος ο Βασίλης Τογιόπουλος, γιατί πολύ απλά αναγνωρίζεται η προσφορά του και είναι επίσης, και εγώ αυτό καταλαβαίνω από την αλήθεια, ότι και ο Βασίλης θέλει να μείνει στον Άρη, γιατί υπάρχει αυτό το δέσιμο, αλλά είναι απαραίτητο ο Άρης όμως να προσεγγίσει τα οικονομικά θέλω του παίκτη. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε λίγο ρεπορτάζ από ΑΕΚ εν ώψη του πολύ μεγάλου αγώνα με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή. Ο Τάσος Καπετανάκος, ο καλός συνάδελφος από το ένωση.gr και από τον Δικέφαλο, είναι στην αλληλεγγύη τηλεφωνικής γραμμής. Τάσος, ευχαριστούμε για την υπομονή σου. Πες μας λίγο πόσα κατέβει η ΑΕΚ σε αυτό το παιχνίδι. Και το λέω αυτό γιατί ήδη βλέπουμε ότι γίνεται μια συζήτηση Λιβάη Γκαρσία ή Πόνσε. Έτσι, πολύ συζητείται αυτό έντονα. Εσύ έχεις απάντηση αν είσαι στην Αλμέιδα, τι θα έκανες? Εγώ είπα, θα έβαζα τον Λιβάη. Κι εγώ. Νομίζω ο καλός Λιβάη, αν είναι στα ντουζένια του, είναι πάνω από κάθε επιθετικό στην Ελλάδα. Ναι. Στο ελληνικό πρωτάθλημα. Όλοι εκτός από τον Πόνσε το ίδιο θα κάναμε. Ναι. όχι, ειλικρινές είναι αυτό που λες. Δεν το συζητάμε τώρα αυτό. Εντάξει, η ΑΕΚ με τον καλό Λιβάη ανεβαίνει 30-40% πάνω επιθετικά. Είναι αλήθεια. Είναι άλλη ομάδα και νομίζω ότι είναι και ο μόνος παίκτης που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί από άμυνες στην Ελλάδα. Ναι, είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Βάζει τα πιο δύσκολα σε κάθε αμυντικό. Και είναι πολύ δυνατός στον αέρα, είναι ταχυδυναμικός. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και ότι ακόμα και αν δεν σκοράρει Τάσο Λιβάη, τον εξαντλεί τον αμυντικό από τα τερξίματα που κάνει.
οι διάδρομοι που ανοίγει. Ναι, βέβαια. Δεν παίζει μόνο περιοχή. Διάδρομο. Είναι βασικό αυτό που λες. Μπορεί να φύγει και στα άκρα με την μπάλα. Δίνει άλλες δυνατότητες, νομίζω. Και ακόμα και στα στημένα και στα κόρνερ, όταν είναι στο πρώτο δοκάρι, συνήθως είναι ο πρώτος που κόβει. Ναι, ναι. Άρα, απαντάτε το ερώτημα μόνο του. Πιστεύεις ή ο Αλμέιδα μπορεί να εκπλήξει όλους τους υπόλοιπους πλην του Πόνσε? Επειδή είναι ένας προπονητής που θέλει να είναι πάρα πολύ δίκαιος στα ποδητήρια, κρατάω μια μικρή επιφύλαξη στο τι θα σκέφτεται ο Αλμέιδα, τι θα πει στον Πόνσε, πώς θα το δικαιολογήσει, όταν έχει απέναντί του έναν επιθετικό με 7 γκολ στα 3 τελευταία παιχνίδια. Ναι. Εντάξει, και ο Πόνσε βέβαια ξέρει, ξέρει ποιος είναι και ο Λιβάη ο Πόνσε, έτσι. Εντάξει, δηλαδή δεν νομίζω τώρα, αν πάει να του πει ο Αλμέιδα θα βάλει τον Λιβάη, ας πούμε, ότι, εντάξει, ότι δεν θα το αρέσει, δεν θα το αρέσει, αλλά δεν μπορεί να πει και οτιδήποτε. Μιλάμε για να παίξει με ειδικό βάρος. Δεν νομίζω ότι θα υπάρχει θέμα σε αυτό το επίπεδο που λες. Εγώ το πιστεύω, έχω μια μικρή αμφιβολία στη σκέψη, τι θα θέλει να είναι δίκαιος, βλέπει έναν άνθρωπο, έναν επιθετικό που του κάνει τη δουλειά τον τελευταίο μήνα και πάει πάρα πολύ καλά. Mm-hmm. Οπότε ίσως σκεφτεί να τον διατηρήσει, αλλά νομίζω ότι πολλές περισσότερες πιθανότητες είναι με τον Λιβάη. Ένα πολύ καλό μισάωρο και με τον Αστέρα Τρίπολης. Με το που μπήκε σε 10 λεπτά έκανε 3 τελικές. Έβαλε γκολ. Νομίζω ότι είναι πολύ καλά. Και το πιθανότερο είναι να τον δούμε αυτόν βασικό στο ντέρμπι της Κυριακής. Αλλά δεν είναι το μόνο δίλημα. Έχει και άλλα μικρότερα διλήμματα. Τι θα κάνει με τα άκρα της άμυνας. Ναι. Εκεί τι γίνεται, τι βλέπεις, τι λένε οι πληροφορίες σου? Εγώ πιθανολογώ και με αυτά που έχουν γίνει και στις τελευταίες προπονήσεις ότι θα πάμε στις επιλογές που είδαμε στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Καλασκιάκι και σε αυτό με τον Παναθηναϊκό στη Νέα Φιλαδέλφεια. Δηλαδή με Ρώτα αριστερό μπακ και με το Σιντιμπέ δεξιά. Αριστερά το Ρώτα, Ναι, αυτό που είχε κάνει και στα δύο προηγούμενα ντέρμπι. Έχει πολύ ψηλά την προστασία των νεαρότερων παικτών ο Αλμέιδα. Δηλαδή δεν θέλει να κάψει τον πύλιο σε ένα μάτς υψηλής έντασης και απέτησης, αν δεν πάει καλά. Το ίδιο και τον Ραντόνια. Οπότε το πιθανότερο είναι να δούμε αυτούς. Αυτό είχε κάνει στα προηγούμενα ντέρμπι. Αυτό ψιλοτσέκαρε και στις προηγούμενες προπονήσεις. Αν και η βασικότερη δοκιμή γίνεται πάντα την τελευταία προπόνηση στα Σπάτα. Αλλά αυτό πιθανόλογο θα κάνει και λόγω εμπειρίας και τρεξιμάτων. Αυτό ίσως έχει να κάνει και με το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ και η δύναμή του είναι στη μεσοεπιθετική γραμμή και ειδικά στα άκρα. Με Τάισον, με Αντρίγια, με Ντεσπότοφ. Προφανώς θέλει πιο γρήγορους παίκτες, θέλει παίκτες που πιο ψημένους σε τέτοια παιχνίδια, που να ξέρουν να διαβάσουν λίγο τον αντίπαλο. Και ο Πίλιος είναι ενθουσιώδης παίκτης, αλλά δεν έχει ψηθεί από τέτοια μάτς. Mm-hmm. Το ίδιο και ο Ραντόνια σε μεγαλύτερο βαθμό. Γι' αυτό πιθανολογώ ότι στο πλάι του Βίντα θα έχουμε τον Κάλενς και αυτό λόγω ταχύτητας έναντι του Μουκουντή. Α, μάλιστα. Άρα λες τετράδα, Σιντιμπέ, Κάλενς, Βίντα και αριστερά ο Ρώτα. Πάμε άξονα. Το πιθανότερο. Ορίστε. Πάμε άξονα. Άξονα είναι πιο δεδομένα τα πράγματα με την επιστροφή του Γιόνσον από τη Μωρία. Θα είναι μία από τις δύο θέσεις με τον Πινέδα δίπλα του. Mm-hmm. Πινέδα δεν αλλάζει ποτέ. Νομίζω ότι και στα καλοκαιρινά φιλικά και στα τουρνουά Χριστουγέννων τα παλιά νομίζω θα παίζει βασικός πάντα αυτός. Δεν τίθεται θέμα με τον Πινέδα επί των ημερών Αλμέιδα να αλλάξει κάτι. Τώρα στην επίθεση. Ο Άμραμπατ είναι δεδομένα έξω. Δεν τίθεται ζήτημα να μπει σε καν την αποστολή. Οπότε αριστερά επιστρέφει Ατσίνοβιτς από τη Μωρία και θα πάρει τη θέση. Δεξιά το πιθανότερο είναι να δούμε Ελίασον. Κρατάω μια μικρή επιφύλαξη με κάτι που τσέκαρε ο coach τις προηγούμενες προπονήσεις με τον Φερνάντες δεξιά. Mm-hmm. Αν και δεν το έχω πολύ σίγουρο διότι δεν είναι ακόμα παίκτης έτοιμος για ενδεκάδα και ειδικά σε τέτοιο παιχνίδι που θα χρειάζονται και επιστροφές. Ο Φερνάντες δεν είναι πολύ συνεπής τα αμυντικά του καθήκοντα. Mm-hmm. Είναι για άλλα παιχνίδια και για άλλο κομμάτι αγώνων στην εξέλιξή του. Και το πιθανότερο είναι Τσούμπερ μαζί με τον Γκαρσία στην γραμμή κρούσης. Μάλιστα. Και είπε στην κορυφή του ρόβου ποιο θα είναι. Γιατί είπε Ελίασον, Κατσίνοβιτς, Γιόνσον και στην κορυφή. Ο Τσούμπερ πίσω από τον Γκαρσία. Α, Τσούμπερ και, ναι, Τσούμπερ και Γκαρσία. Μάλιστα. Ναι, ο Τσούμπερ είναι σταθερά πάντα πίσω από τον επιθετικό, διότι ο Ραούχο ακόμα δεν είναι καλά. Mm-hmm. Από την επιστροφή του, από το διάστημα της απουσίας του, δεν έχει μπει ακόμα στο καλά και ψυχολογικά και τα πατήματά του. Δείχνουν ότι ακόμα ψάχνεται. Είναι πολλά τα ζητήματα από τον Αραούχο. Είναι και οι τελευταίοι μήνες του συμβολέου του. Δεν έχει γίνει ακόμα κάποια ουσιαστική συζήτηση. Οπότε και αυτό φαίνεται ότι τον επηρεάζει και ψυχολογικά. Και γι' αυτό δεν είναι ακόμα έτοιμος για να παίξει βασικός. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά.
Λοιπόν, αυτά από τον Τάσο έχει τον βγει, έχει βγει η αποστολή του Άρη με Κουέστα, Χουτεσιώτη, Οντουμπάτζο, Φατόρε, Μπράμπετς, Ρος, Βέλεθ, Νταρίντα, Βερστράτε, Ντουκουρέ, Τζούρα, Σεκμανού, Γκαρσία, Πάρντο, Σουλεϊμάνοφ, Ζαμόρα, Σαβέριο, Μπένετ, Μωρόν, Φετφαζίδη, Δελιζήση, Παναγίδη και Αγοραστό. Εκτός αποστολής είναι ο Μοντόγια, ο οποίος είναι τιμωρημένος. Ο Φαμπιάνο με τον Ζούλη, ο οποίος είναι από ούτως ή άλλως δεν υπολογίζει ούτε για τον αγώνα με τον Πανετολικό. Mm-hmm. Ο Φεράρι, ο Ρουπ, ο Χριστοδουλόπουλος, ο Κυριαζής. Άρα από τη στιγμή που ο Φεράρι είναι εκτός, πρέπει να βρούμε τώρα τον αριστερό μπακ. Λογικά θα παίξει αριστερά ο Φατόρε και δεξιά ο Ντουμπάτζο. Αυτό βλέπω να γίνεται. Λοιπόν, πάμε στο Βασίλη Μάστορα. Έλα, Βασίλη, καλησπέρα. 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 Και να λοιπόν που νωρίς παρουσιάζονται τα προβλήματα από την απουσία ενίσχυσης στις θέσεις όπου ο Άρης έχει κενά. Αριστερό μπακ έπρεπε να πάρει πάση δυσία, Βασίλη. Βέβαια. Ακριβώς. Και βέβαια αυτή η αδυναμία έπεται της μεγαλόστομης δήλωσης του κυρίου Καρυπίδη ότι θα τρίβουν οι Αριανοί τα μάτια με αυτά που θα γίνουν στην ομάδα. Μια δήλωση που γίνεται τον Οκτώβριο, έχουμε μέσα περίπου Φεβρουαρίου, αλλά κανείς δεν έχει τρύψει τα μάτια του με τις μεταγραφικές κινήσεις που έκανε ο Άρης. Και όσο αφορά την αταραχή που δημιουργήθηκε με την καθυστέρηση που υπάρχει στις πληρωμές, είναι κάτι το οποίο θεωρητικά το προσεγγίζουμε όλοι. Δηλαδή, μπορεί να στοιχήσει, μπορεί να μην στοιχήσει. Κάποτε μου είχε πει ένας ποδοσφαιριστής ότι όταν φοράμε το σορτσάκι και τη φανέλα και μπαίνουμε μέσα στο γήπεδο, δεν σκεφτόμαστε το πριν που θα μας δώσει η διοίκηση ή αν έχουμε οφειλές. Εκείνο που είναι δεδομένο σύμφωνα με την δική μου πληροφόρηση είναι ότι η αποχή υπήρξε χτες. Το δεύτερο, η ανακοίνωση που βγάζει ο Άρης είναι μια κίνηση επικοινωνιακή, διότι γνωρίζει κανείς από τους ποδοσφαιριστές δεν θα βγει επισήμως να δηλώσει αν χτες έγινε αποχή ή αν έγινε προπόνηση κατά τμήματα όπως διαρρέεται από την ΠΑΕ. Το τρίτο, η πληροφόρηση δική μου μιλάει για πολύμινη καθυστέρηση και ότι έφτασε ο κόμπος στο χτένι, γι' αυτό χθες οι προσφεριστές, μη έχοντας άλλη επιλογή, προχώρησαν σε αυτήν την απόφαση. Το τέταρτο, σύμφωνα με τους δικούς μου υπολογισμούς, και έχουμε επιτρέψει, Βασίλη, και δεν έχουμε οποιαδήποτε ένσταση, η απώλεια του Άρη από την διεξαγωγή αγώνων στους εντός έδρας αγώνες και κλεισμένων των θυρών δεν φτάνει 1 εκατομμύριο. Έκατσα κάτω κάποια στιγμή και υπολόγισα, διότι ωραία, οκ, okay, είναι εύκολο κάποιος να διαρρέει ένα νούμερο, αλλά ας μας εξηγήσει η ΠΑΕΑΡΙΣ για να δούμε αν είναι ένα καλό επιχείρημα, γιατί οι ποδοσφαιριστές δεν πληρώνονται στην ώρα τους. Έβαλα όλους τους αγώνες στους οποίους ο Άρης παίζει και κλεισμένο των θυρών, έβγαλα τον περσινό μέσο όρο αυτών των αγώνων, αφαίρεσα τα εισιτήρια διαρκείας και κατέληξα σε έναν αριθμό εισιτήριων, τα οποία τα έβαλα με μέσο όρο 15 ευρώ και έβγαλα ένα νούμερο τελικό αφού αφαιρέσουμε τη φύλαξη, τα ρεύματα του security και ούτω καθεξής στους πόρους, ένα ποσό γύρω στα 250 με 300 χιλιάρικα. Δεν είναι λίγο, αλλά άλλο να χάνει ο Άρης, όπως διαρρέεται από την ΠΑΕ, 1 εκατομμύριο και άλλο να χάνει 300.000 ζεστά χρήματα. Θέλω να πω λοιπόν με λίγα λόγια ότι στα ίδια παιχνίδια, Βασίλη. Στα ίδια ακριβώς παιχνίδια. Στα ίδια και τα βάλα και γεμάτα, φορτωμένα δηλαδή. Ναι. Άρα λοιπόν, το να διαρρέεται ότι ο Άρης χάνει 1 εκατομμύριο και γι' αυτό, το ότι υπάρχει μια καθυστέρηση από το στίχημα, συμφωνώ. Από εκεί και πέρα, κατά τη δική σου εκτίμηση, κάνει διαχείριση ο Καρυπίδης. Δεν μας έχει βγει πουθενά μια ομολογία του Καρυπίδη ότι ναι, κύριε, μην έχετε απαιτήσεις ότι είμαι διαχειριστής. Άλλο να το προσεγγίζουμε ότι δεν είναι το μέγεθος των Big Four, το οικονομικό, να συμφωνήσουμε σε αυτό, αλλά όχι ότι είναι διαχειριστές στον Άρη, όταν γίνεται αναφορά παραπέμπεται σε πρόσωπα τα οποία όντως ήταν διαχειριστές και δεν έβαζαν φράγκο τσακιστό από τη ζέπη τους. Είναι αλήθεια ότι ο κ. Καρυπίδης έβαλε χρήματα, αλλά το πόσα χρήματα έβαλε κάποια στιγμή νομίζω, διότι αυτό είναι σε βάρος του στο φινάλε επικοινωνιακά, θα πρέπει να βγει και να πει, όχι δημοσίως, δηλαδή σε μια δημόσια δήλωση. Υπάρχει ο θεσμός της, και ο Κώστας θα συμφωνήσει με αυτό που λέω, ο θεσμός της Γενικής Συνέλευσης. Ναι. Εγώ ακούω επί σειρά ετών να κάθεται τον Γκαγκάτση, ο οικονομικός διευθυντής του ΠΑΟΚ, και λέμε τα της γειτονιάς μας, έτσι, και να κάνει λεπτομερή αναφορά των οικονομικών.
μπορεί να γίνεται δημιουργική λογιστική, δεν το ξέρω. Ακούω όμως πού ξοδεύτηκαν χρήματα, ποιο είναι το άνοιγμα της ΠΑΕ, ποια είναι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και τι γίνεται. Στον Άρη ακούμε, και αν μου επιτρέψετε να το ολοκληρώσω, στον Άρη ακούμε, πληρώθηκαν τα παλιά χρήματα, τα παλιά χρέη. Πόσα ήταν αυτά. Ακούμε, αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, γίνεται ένα σενάριο ότι η αύξηση θα φέρει αστέρια ποδοσφαιρικά τον Ιανουάριο με τα γρυφτικά. Δηλαδή, πετιούνται στον αέρα όλα τα θετικά και δεν ακούγεται τίποτα για τα ποια ήταν τα έσοδα από τις παραχωρήσεις των ποδοσφαιριστών το καλοκαίρι και γίνεται μια εκτίμηση γύρω στα 5 με 6 εκατομμύρια, αλλά αυτό ποτέ δεν αναδεικνύεται, ποτέ δεν ακούστηκε τελικά υπήρχαν ή όχι διαρκείας το καλοκαίρι και διάφορα πράγματα που μπορεί να βοηθήσει κάποιον να προσεγγίσει γενικά στην οικονομική. Να σχηματίσει μια εικόνα πολύ πιο ξεκάθαρη για τα οικονομικά στοιχεία της ΠΑΕ. Ναι. Για τα διαρκείας ξέρουμε για παράδειγμα ότι φέτος δεν ήταν 3.000 περίπου. Ήταν πολύ χαμηλός, πολύ χαμηλό το νούμερο σε σχέση ας πούμε με την περσινή χρονιά. Αυτό ενδεχομένως ως ένα βαθμό ας πούμε, ως ένα βαθμό να καλύπτει και τη διαφορά σε σχέση με αυτό το οποίο ισχυρίζεται η ΠΑΕ σχετικά με τα έσοδα που χάθηκαν από τα κλειστά γήπεδα σε σχέση με την εκτίμηση την οποία έκανες. Όχι όμως απόλυτα, γιατί η απόσταση είναι αρκετά μεγάλη. Θέλω να ξεκαθαρίσω και νομίζω θα συμφωνήσει. Είναι πολύ πιο καθαρό το περιβάλλον σε όλο το κομμάτι του διοικητή στην ΚΑΕ Άρης. Δεν είπε, ναι. Η διοίκηση και σε αγωνιστικό επίπεδο. Η ΚΑΕ Άρης το καλοκαίρι, Βασίλη, η ΚΑΕ Άρης το καλοκαίρι και κάθε καλοκαίρι δίνει μια συνέντευξη τύπου στην οποία φεύγουμε με πονοκέφαλο μετά. Και φεύγουμε πονοκέφαλο γιατί αρχίζει 325.432,34. Μην χάσουμε το 34 ας πούμε. Θέλω να σου πω ότι έχει γίνει μια λεπτομερέστατη ανάλυση για τα χρήματα. Ακόμα και χθες που είχαμε τον κύριο Ρουσιαμάνη, ο οποίος μας έβγαλε και την είδηση για την ένταξη στην νομοθετική ρύθμιση για τα χρέη προς το δημόσιο, ξέρουμε για παράδειγμα ότι η δόση αυτή τη στιγμή είναι 31.500. Πόσα χρήματα είναι και γενικώς η ΚΑΕ έχει μπει σε μια εξαιρετική με εξαιρετικές λεπτομέρειες ας πούμε στο που πάει το κάθε ευρώ. Ναι, αυτό ισχύει βέβαια, ναι, αλήθεια είναι. Και γι' αυτό πιστεύω ότι υπάρχει μια μεγάλη συσπήρωση του κόσμου, γιατί στο αγωνιστικό έκανε πράγματα αλλά δεν έκανε πράγματα τα οποία για τον Άρη να είναι σε τέτοιο επίπεδο που να δείχνει ο κόσμος τόσο μεγάλη συσπήρωση. Άρα λοιπόν αυτή η ειλικρίνεια στο διοικείνα από τον κόσμο. Η μαχητικότητα της ομάδας έχει δημιουργήσει μια ισχυρή αλυσίδα δεσμών ομάδας διοίκησης κόσμου, η οποία νομίζω ότι είναι ζηλευτή και επιθυμητή και στο ποδόσφαιρο. Αντιστοίχως η θολούρα με την οποία διοικείται ποδοσφαιρικά ο Άρης δημιουργεί αμφισβητήσεις και αμφισβήτηση δηλητηριάζει το μυαλό του κόσμου, ο οποίος ναι μεν έχει απαιτήσεις, αλλά θα έκανε την ανάγκη φιλότιμο αν ήταν πιο ξεκάθαρα τα πράγματα. Πιστεύω ότι τελικά θα λυθεί το θέμα, γιατί όχι τόσο το τι θα κάνει ο Ρωσταγιάννα, το τι θα κάνει στο Αγρίνιο. Εκεί είναι το ζητούμενο για τον Άρη και νομίζω ότι είναι υποχρέωση της διοίκησης του Άρη να φέρει την ισορροπία και την ηρεμία, γιατί είναι δύο αγώνες μια χρονιά σε πρώτο χρόνο και μετά έχουμε τον τελικό αν όλα πάνε καλά. Ωραία. Βασίλη, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, γεια σας. Λοιπόν, περιμένουμε, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, ο Ανσαριφάρντ θα είναι αύριο στην Αθήνα και το απόγευμα θα πάει στα Γιάννενα. Οπότε, αύριο το απόγευμα, οπότε θα είναι με την αποστολή, την οποία την αναφέραμε, αλλά βιάζουμε τώρα. Λοιπόν, έχουμε... Μάλλον πριν πάμε, επειδή θα μιλήσουμε και για θα κάνουμε και προγνωστικά. Ναι. Και όταν μιλάμε για προγνωστικά, τότε το μυαλό μας πάει στο Πάμε Στοίχημα Tipsters. Είναι η πρώτη ψηφιακή κοινότητα παικτών στην Ελλάδα. Μπορείς να συνδεθείς με τη νέα ψηφιακή στοιχηματική ομάδα των κορυφαίων Tipsters αποκλειστικά μέσω του OPAP Store App. Μπαίνεις λοιπόν μέσα στο OPAP Store App, ακολουθείς τους κορυφαίους. Κορυφαίος δε φίλε, καλύτερη βαθμολογία. Αντιγράφεις τα στοιχήματά τους, ανεβάζεις τα δικά σου, σκαρφαλώνεις βέβαια στο leaderboard και μπορείς να κερδίσεις απίθανα δώρα. Θα το βρεις μόνο στο Πάμε Στοίχημα Tipsters. Θα βρεις τα πάντα, δυνατές στοιχηματικές προβλέψεις, αθλητικά νέα, σούπερ δώρα και φυσικά αντιγράφεις τους κορυφαίους.
Πάμε τώρα μπαμ μπαμ. Ο Ολυμπιακός Σόφι. Έλα γρήγορα, γρήγορα. Έλα, άσο. Άσο. Λοιπόν, πας Γιάννενα Άρης. Άσο 2. Άσο 2 Κωστής. Διπλό. Διπλό λέει η Τάνια. Εγώ έχω πει γραψχή. Πανετολικός Ατρόμητος. Άσο 2. Άσο 2 Κωστής και εμένα. Το ίδιο, άσο 2. Άσο 2 και η Τάνια. Κηφισιά Βόλος. Κι. Κι, εσύ Τάνια. 2. Πανσεραϊκός Παναθηναϊκός. Διπλό. Διπλό. Όλοι διπλό. Α, κάνει πλάκα ο Γκαρσία. Λαμία Αστέρας. Τελικός, για την έκτη θέση αυτός. Λαμία Αστέρας. Η Τάνια έχει μια διπλή να δώσει. Γι' αυτό σκέφτομαι. 1-2. 1-2 λέει η Τάνια. Άσο λέει ο Κωστής. Εγώ ένα χ το έχω δώσει. Πάω ΚΑΕΚ. Λοιπόν, βγάζω το διπλό από τον Άρη, το βάζω άσο. Το παίζει άσο να χάσει ο Άρης. Ναι. Και παίζω άσο χ τον ΠΑΟΚ. Άσο χ τον ΠΑΟΚ. Η Τάνια δεν έχει διπλή. Άσο. Άσο. Εγώ το έχω δώσει ξέρω χ. Λοιπόν. Ακολουθούν οι άλλοι δύο για τις επόμενες δύο ρίτσες. Εμείς τα λέμε και πάλι από Δευτέρα το μεσημεράκι μετά τις 4. Να είστε καλά. Γεια χαρά.